Αφιερωμένη στη διαρκή προσπάθεια ευαισθητοποίησης της κοινωνίας σχετικά με την αντιμετώπιση του ιού του AIDS, είναι η 8η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ των ανδρών. Εσάκη και Κελπνό, το κέντρο ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων, βαδίζουν χέρι-χέρι στο φετινό πρωτάθλημα και με το σύνθημα το μπάσκετ στην κοινωνία επιδιώκουν να μεταδώσουν στους πολυάριθμους φιλάθλους του αθλήματος σημαντικά μηνύματα που υπερβαίνουν τα στενά πλαίσια του αθλητισμού. Το Σάββατο ήταν η παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS. Σήμερα οι δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο Άρης, φοράνε στην προθέρμανσή τους ειδικά μπλουζάκια για αυτόν τον σκοπό. Για τις ανάγκες της προσπάθειας αυτής στο σημερινό αγώνα δημιουργήθηκαν εδώ στο ΣΕΦ ειδικά διαμορφωμένες θέσεις με στόχο την αναλυτική ενημέρωση των φιλάθλων για την εκστρατεία πρόληψης και αντιμετώπισης του AIDS. Αυτό είναι το μήνυμα του αγωνιστικού αγώνα. Με την αφορμή οι δύο ομάδες είναι παραταγμένες στον αγωνιστικό χώρο και για αυτό το λόγο τέσσερα παιδιά με ένα ειδικό πανό στα πλαίσια της συνεργασίας του ΕΣΑΚΕ με το Κελπνό θα δώσουν στο κέντρο του γηπέδου το δικό τους μήνυμα σχετικά με την πρόληψη του AIDS και των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων. Τα μηνύματα του Κελπνό είναι μηδενίζουμε τις νέες μολύνσεις, μηδενίζουμε τους θανάτους, από το AIDS μηδενίζουμε τις διακρίσεις. Εδώ σε λίγο θα βγει ένα μυστική φωτογραφία. Το μήνυμα αυτό εντάσσεται στα πλαίσια της γενικότερης στρατηγικής του Κελπνό για την πρόληψη των νοσημάτων, για την μείωση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας στον πληθυσμό της χώρας, την εξάλληψη των ανισοτήτων στην υγεία. Και ενώ θα ακούσουμε τώρα το μήνυμα από τον Βασίλη Σπανούλη. Μηδενίζουμε τις νέες μολύνσεις, μηδενίζουμε τους θανάτους από AIDS, μηδενίζουμε τις διακρίσεις. Τώρα είναι η ώρα να αναλάβουμε ακόμη πιο τολμηρή δράση, εμπνευσμένη από την αληθινή παγκόσμια αλληλεγγύη για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, ένα κόσμο χωρίς AIDS. Όλοι μαζί μπορούμε να πραγματοποιήσουμε το στόχο μας και ο στόχος είναι κοινός. Μηδέν μολύνσεις από τον ιό HIV, μηδέν διακρίσεις και μηδέν θάνατοι από AIDS. Κανένας άλλος αριθμός δεν είναι αποδεκτός για εμάς, για τις οικογένειές μας, για τους φίλους μας, για τα παιδιά μας. Όλοι μαζί και καθένας ξεχωριστά μπορούμε να νικήσουμε το AIDS. Αυτό ήταν το μήνυμα από τον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Βασίλη Σπανούλη, για την σημερινή μέρα, τον MVP του Νοεμβρίου για την Ευρωλίγκα. Με 17,6 πόντους, 6,8 assists, 2 rebound και 45% στα τρίποντα. Ένα βραβείο που θα το πάρει στον εντός έδρας αγώνα με την Αρμάνι Μιλάνο στην τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης για την Ευρωλίγκα. Εδώ καθιερωμένες ανταλλαγές αναμνηστικών από τους παίχτες των δύο ομάδων και εδώ ένας παλιός γνώριμος του ΣΕΦ, πολύ πρόσφατα, ο Βαγγέλης Αγγέλου, ο άμεσος συνεργάτης του Ιούσα Νίβκοβιτς τα δύο τελευταία χρόνια και βέβαια ο άμεσος συνεργάτης του Ιούσα Νίβκοβιτς είναι μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης και της Ελλάδας μετά από 15 χρόνια. Για τον Άρη, Πάσα, Λιξ, Χάν, Μούρτος, Πελεκάνος, Βετζένικο, Βεργίνης, Ασημακόπουλος, Καραποστόλου, Χαρίσης, Μποχωρίδης, Τσακαλέρης και Σαρικόπουλος. Και τώρα ο πρόεδρος της ΚΑΗ Ολυμπιακός, ο κ. Παναγιώτης Αγγελόπουλος, θα δώσει τιμητική πλακέτα στον Βαγγέλη Αγγέλου για την πολύτιμη προσφορά του στην πορεία του Ολυμπιακού τα δύο τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα την περσινή χρονιά εκεί ο Ολυμπιακός πήρε δύο σπουδαίους τίτλους. Ενώ η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα τιμήσει επίσης τον Μιχάλη Πελεκάνο, θα πάρει την ανθοδέσμη από τον Γενικό Διευθυντή της ΚΑΕ, τον κύριο Χρήστο Σταυρόπουλο. Βλέπετε εδώ, Μιχάλης Πελεκάνος, τα προηγούμενα χρόνια παίχτης του Ολυμπιακού. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα, με βραβεύσεις, με κοινωνικά μηνύματα. Χάινς Παπα-Νικολάου, Άντιτς, Πανούλης, Περπέρογλου, Μάτζαρης, Λούκας, Μαυροειδής, Πάουλ και Τσεβίτσιους, Κατσίβελης και Πρίντεζης είναι η δωδεκάδα για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Μαζί μας ο κύριος Βασίλης Φραγκιάς, και ενώ βλέπετε τον coach του Ολυμπιακού. Κύριε Φραγκιά, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε από την Ουκρανία με ένα ταξίδι με πολλά θετικά και αρνητικά. Εντάξει, αφού επέστρεψα, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Όλα καλά. Πλέον στην πατρίδα. Οι δύο ομάδες εξακολουθούν να έχουν την δικιά τους προθέρμανση. Σχεδόν 2,5 λεπτά πριν αρχίσει το
παιχνίδι. Μάτζαρης, Πανούλης, Παπα-Νικολάου, Πρίντεζης και Τζος Πάουλ είναι οι επιλογές για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Εμείς θα πάμε στον αγωνιστικό χώρο και να ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό. Βλέπετε τον Ισηλό εκτός ομάδας. Τον λόγο για τον οποίο είναι θα μας εξηγήσει αμέσως ο Λεωνίδας Μενεγάκης. Λεωνίδα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και από τη δική μας πλευρά να προσθέσουμε τη δική μας φωνή σε αυτή την προσπάθεια κατά του AIDS για τα νέα παιδιά που πρέπει να προσέξουν. Στα υπόλοιπα τώρα τα αγωνιστικά για το σημερινό παιχνίδι, ο Ισηλό πραγματικά δεν είναι στην 12άδα του Ολυμπιακού, αλλά ας μην πάει το μυαλό των φιλάθλων στο κακό. Απλά είναι μια πρόληψη, ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο, μια καταπώνηση από τους καλύτερους παίχτες του Ολυμπιακού στο τελευταίο παιχνίδι και προληπτικά τον έχει αφήσει ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζόκας, εκτός 12άδας. Είναι μαζί με τον Γιωργάκη στην άκρη του πάγκου και θα παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι από εκεί. Να σημειώσουμε επίσης, όπως το αντιληφθήκαμε, το καθολικό χειροκρότημα από τους παίκτες του Ολυμπιακού προς τον πρώην προπονητή τους, τον Βαγγέλη Αγγέλου. Πραγματικά το ξέρουν σχεδόν όλοι ότι πρόσφερε πάρα πολλά στην περσινή κατάκτηση των δύο τίτλων. Ήταν ο αφανής ήρωας πίσω από τη μεγάλη μορφή του Ντούσαν Ιβκοβιτς. Είδατε τους διαιτητές αναμέτρησης, είναι οι κύριοι Μπίτης, Καλδύρης και Παφίλης. Σε λίγο θα πάμε και στον πάγκο τώρα, αφού ακούσει ο Γιάννης Ζαδάνιος οδηγίες από τον Βαγγέλη Αγγέλου. Βεργίνης, Μποχορίδης, Πελεκάνος, Τσακαλέρης και Χαρίσης είναι η πεντάδα για τον Άρη. Κύριε Φραγκιά, ο Άρης χωρίς ξένους, μόνο με τον ΟΧΑΤ, έχει το πρόβλημα με τις μεταγραφές, δεν του δίνει άδεια η FIBA, έχει πολλές οφειλές από τα προηγούμενα χρόνια. Επομένως, πορεύεται σχεδόν με ελληνική ομάδα. Πόσο δύσκολο είναι να ανταπεξέλθει σε ένα πρωτάθλημα? Θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολο. Δεν είναι τόσο, νομίζω, για μένα η έλλειψη των ξένων παιχτών. Εντάξει, αφού ο Χάτ, νομίζω, κατά ανάγκη αποκτήθηκε, αφού δεν υπήρχε περιθώριο να πάρει ομάδα κάποιον άλλο παίκτη. Όσο νομίζω οι ελεύθεροι παίκτες που βρήκε στην αγορά το καλοκαίρι ο Άρης, γιατί ουσιαστικά αυτό νομίζω που έχουμε δει όλοι είναι ότι ο Άρης φέτος έχει πάρα πολύ καλούς Έλληνες παίκτες. Στην ουσία δεν έχει ένα πραγματικό point guard, ένα πραγματικό άσο. Ενώ έχει πάρα πολλά παιδιά στην περιφέρεια, δυστυχώς δεν μπόρεσε να βρει ένα πραγματικό playmaker που να μπορεί να κατευθύνει την ομάδα, αφού οι περισσότεροι παίκτες που παίζουν στη θέση του άσου παίζουν καταχρηστικά. Είναι πιο πολλοί παίκτες που λογικά θα παίζουν στη θέση 2 ή θα μπορούσαν να κουμπίσουν την μπάλα ελάχιστα στη θέση του playmaker. Και αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει ο Άρης αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή την ώρα μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και ο Άρης. Τον πάγκο του οποίου θα πάμε ευθύς αμέσως. Γιάννης Ράνιος για τις πρώτες οδηγίες από τον Βαγγέλη Αγγέλου. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Με τον Βαγγέλη Αγγέλου να επαναλαμβάνει διαρκώς όσο πάει. Τρέχουμε όσο πάει. Προσέχουμε το transition και φυσικά πάμε σε οργανωμένες επιθέσεις. Ενώ αμυντικά ζήτησε ένας εναντίον ενός. Ένας Άρης ο οποίος αναμφίβολα ψάχνει την ανάκαμψή του μετά τις τρεις ήττες με ΠΑΟΚ, Απόλλων Πατρών και Πανιόνιο. Αλλά θα έλεγα, βλέποντας δίπλα μου και τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Αρβανίτη, αναμφίβολα σόκαρε με την δήλωση που έκανε σε συνέντευξη τύπου στα μέσα της εβδομάδας, ότι πλέον στο ταμείο του Άρη υπάρχουν μόνο 1.567 ευρώ, για να καταλάβουμε τις δύσκολες ημέρες που περνάει ο πάλι ποτέ αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ. Είναι αλήθεια ότι τα προβλήματα για τον Άρη είναι πολύ μεγάλα. Η πρώτη επίθεση του αγώνα είναι για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός, ο οποίος προέρχεται από 5 σερίνικες στην Ευρωλίγκα. Σπουδαίο τελευταίο μήνα κάνει ο Ολυμπιακός. Μετά τον αγώνα με τη Ζαλγκύρης και την ήττα με 61-79 εδώ στα Εδωρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός εδώ θα πάρει το φάουλ με τον Τζος Πάουελ. Για όσοι ανοίξανε τώρα τους δέκτες τους MVP της Ευρωλίγας για το μήνα Νοέμβριο, είναι ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Βασίλης Πανούλης, με καθοριστική συμβολή στην εξαιρετική πορεία του Ολυμπιακού. Με τρεις εκτός έδρας νίκες ο Ολυμπιακός, στην Βιτόρια, στο Μιλάνο και πολύ πιο πρόσφατα την Παρασκευή στο Κάουνας επί της Ζαλγκύρης. Από τότε έχει αλλάξει ένα πρόσωπο στον Ολυμπιακό. Έφυγε ο Τζόι Ντόρσεϊ, είναι ο Τζος Πάουλ στην ομάδα. Ο Πάουλ, ο οποίος ευστοχεί και στις δύο βολές το ξεκίνημα του αγώνα, 2-0 για την ομάδα του Ολυμπιακού. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει
την ικανότητα και την τύχη να διαθέτει δύο παιδιά που πραγματικά είναι σελυνιασμένα. Δηλαδή, Παπα-Νικολάου Σπανούλης κάνουν εκπληκτικό μήνα. Θεωρώ ότι είναι ίσως οι πιο φορμαρισμένοι παίκτες αυτή τη στιγμή, όχι μόνο το Ολυμπιακό, αλλά και στις ομάδες που παίζουν στην Ευρωλίγκα. Και αυτό έχει κάνει τον Ολυμπιακό να έχει αυτή τη στιγμή ένα καταπληκτικό μήνα παιχνιδιών, με πολύ ψηλό ρυθμό, με πολύ πιεστική άμυνα και με παίκτες σε πολύ ψηλά στάνταρτ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δέχτηκε το καλάθι 2-2 για την ομάδα του Άρη. Εδώ ο Γιώργος Πρίντεζης θα πετύχει το καλάθι απέναντι στον Τσακαλέρη. Θα πάρει και μία συμπληρωματική βολή, θα κερδίσει και μία συμπληρωματική βολή. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μετρά 14 συνεχόμενες ήττες εντός και εκτός έδρας σε κανονική περίοδο και play-off απέναντι στον Άρη. Τελευταία φορά που έχασαν οι Ερυθρόλευκοι ήταν την περίοδο 6-7 στα play-off της περίοδου. Τότε 5-2 με τον Ολυμπιακό στο ξεκίνημα του αγώνα. Και εδώ είναι η πρόθεση κατευθείαν του Γιώργου του Μπαρτζόκα να πιέσει, όπως κάνει πάντα με το Μάτζαρη, που είναι ένας πάρα πολύ καλός αμυντικός παίκτης και όχι μόνο, πάνω στο Βεργίνη, να προσπαθήσει δηλαδή να εκμεταλλευτεί αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι ο Βεργίνης είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Η άποψή μου είναι πιο πολύ προς το 2 και λιγότερο προς τον Άσο, και αποφασίζει να τον πιέσει, να προσπαθήσει να του βγάλει την μπάλα γρήγορα από τα χέρια, γιατί ξέρει ότι ο Άρης έχει ένα πρόβλημα στη θέση του Άσου. Ματζέρης, ο οποίος έκανε εξαιρετική δουλειά και με τον Πόποβιτς στο Κάουνας και με τον Φάρμαρ σε συνδυασμό με τον Λό εδώ με την ΕΦΕΣ. Εντάξει, είναι παίκτες που παίρνει πιο δύσκολες αποστολές αμυντικές στον Ολυμπιακό και δείχνει ότι μπορεί και τα πάει περίφημα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και στην επίθεση έχει τεράστια αυτοπεποίθηση, έχει ένα πάρα πολύ καλό σουτ. Δηλαδή από τις επιλογές που έκανε ο Ολυμπιακός στην περσινή χρονιά, που πραγματικά ήταν εξαιρετικές. Του coast to coast για την ομάδα του Άρη. Ο Τζος Πάουλ θα κόψει όμως τον νεαρό Μποχωρίδη. Συνδυασμός για τον Ολυμπιακό με τον Παπα-Νικολάου να τελειώνει την φάση 7-2 για την ομάδα του Ολυμπιακού. Πολύ πολύ γρήγορα απαντάει. Και εδώ ξαναείδατε σε επανάληψη την ετάπα από τον Τζος Πάουελ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πιέζει στην επαναφορά με τον Βεργίνη να τον κυνηγάει ο Μάτζαρης. Χαρίσεις με αντίπαλο τον Πάουελ. Τσακαλέρης από τα 5 μέτρα το σούτ στο σίδερο. Ο Σπανούλης στο rebound θα χάσει την μπάλα και ο Μποχωρίδης θα εκμεταλλευτεί το λάθος του αρχηγού του Ολυμπιακού. 7-4 για τον Άρη. Ο Μποχωρίδης μειώνει. Ο Μποχωρίδης, ο οποίος είναι το ζευγάρι με τον Σπανούλη στο ξεκίνημα του αγώνα. Το σκρίνει από τον Πάουελ. Υπάρχει μισμάτς του Πάουελ με τον Μποχωρίδη. Ο Σπανούλης θα κάνει μόνο την προσπάθεια. Θα πετύχει το καλάθι ο Βασίλης Σπανούλης. 9-4 για τον Ολυμπιακό. Σπανούλης που με 5 πόντους σήμερα θα γίνει ο 10ος παίκτης στην ιστορία του πρωταθλήματος. Θα πιάσει τους 3.500 πόντους στην καριέρα του. Καλάθι από τον Άρη, το σκορ θα γίνει 9-6. Βασίλης Σπανούλης που σήμερα με 15 πόντους θα γίνει ο 1ος σκόρερ στην ιστορία του πρωταθλήματος της Α1 μπάσκετ του πρωταθλήματος του ΕΣΑΚΕ. Μάτζαρης για τον Σπανούλη, μπάλα γυρίζει στην περιφέρεια για τον Ολυμπιακό. Ζητάει και θα πάρει το σκόρ από τον Πάουελ. Μέσα στο καλάθι έχει μισμάτς ο Πάουελ, αλλά δεν θα κάνει καλό σουτ. Δύο φορές έχει γίνει η αλλαγή στο screen. Τη μία το διάβασε ο Σπανούλης και πήγε μέσα και πήγε απέναντι στο Κώστα το Χαρίς και έβαλε το καλάθι. Τώρα προσπάθησε να πασάρει στο Πάουελ. Να πούμε για τον Πάουελ, επειδή έχει γίνει πολλή συζήτηση με την αλλαγή που έκανε ο Ολυμπιακός στη θέση του Ντόρσεϊ, ότι αυτή τη στιγμή αυτό που έχει δώσει ο Πάουλ είναι μια, θα έλεγα, πιο μεγάλη επιθετική λύση, γιατί ο Ντόρσεϊ ήταν ένα καθαρά από του οικογενής παίκτης. Αυτή τη στιγμή με τον Πάουλ αυτό που έχει ο Ολυμπιακός έχει ένα πάρα πολύ γλυκό σουτ περιφερειακά. Έχει ένα παίκτη ο οποίος έχει πολύ μεγάλες εικόνες και απίστευτες εμπειρίες από το NBA και του δίνει πλέον ένα σκοράρισμα ότι μπορεί να βασιστεί και στους 5 παίκτες που παίζουν αυτή τη στιγμή, ότι όλοι μπορούν να σουτάρουν. Ενώ με τον Ντόρσεϊ περίμενες μόνο να γίνει ένα pick and roll, να γίνει ένα κόψιμο μέσα στο καλάθι και από εκεί και πέρα ο Ντόρσεϊ να καρφώσει την μπαλά. Και φυσικά ο Γιώργος ο Μπαρτζόκας ήξερε πολύ καλά τι χρειαζόταν η ομάδα. Και μέχρι στιγμής η παρουσία του Πάουλ νομίζω τον δικαιώνει απόλυτα. Και βάζει και βολές. Βάζει και τις βολές. Σημαντικό για ψηλό, δηλαδή πολύ σημαντικό. Κοίταξε, για να μην αδικήσουμε τον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ όταν ήρθε πέρσι στον Ολυμπιακό στη μέση της χρονιάς βοήθησε τα μέγιστα. Εντάξει, καμιά φορά ξέρεις, οι παίκτες πολλές φορές νιώθουν ότι κάνοντας μισή καλή χρονιά πάρα πολύ δυνατή. Και επειδή διαβάσαμε ότι ήταν
αρκετά τα προβλήματα πειθαρχίας. Νομίζω ότι πάνω από την πειθαρχία δεν μπορεί να πει τίποτα σε μια ομάδα, γιατί αν δεν έχει πειθαρχία, όπως ξέρεις πολύ καλά, σε οποιαδήποτε μορφή, τα πράγματα δεν κυλάνε όπως θέλουν οι προπονητές. Σωστό. 11-9 το σκορ για τον Άρη που σοφάρισε λίγο νωρίτερα με τρίποντα από τον Μποχορίδη. Βεργίνης θα κάνει το drive, θα πάρει το foul με το σώμα, όπως λένε οι διαιτητές. Δύο βολές. Πάμε στον αγωνιστικό χώρο. Λεωνίδα. Ακούγοντας τον coach Φραγκιά να μιλάει για τον Dorsey, θα πρέπει να επισημάνουμε κάτι για τον κόσμο, έτσι, αφού είναι αλήθεια ότι το διάστημα που πέρασε ήταν αγαπητός, πέρα από τα ιδιαίτερα ψυχολογικά του που του στήξαν και όλα στη θέση του στους Ερυθρόλευκους. Το τελευταίο παιχνίδι στην Gaziantep που έχει μετακομίσει είχε 20 πόντους με 10 στα 14 δίποντα. Απίστευτο και όμως αληθινό, έτσι. Επειδή είδα το παιχνίδι από το διαδίκτυο, ήταν όλα κάτω από το καλάθι. Δηλαδή ήταν πάρε, βάλε, κάρφωσε. Δεν έχει αυτή, άλλο τρόπο. Αυτή την ικανότητα την έχει, αλλά δεν, μην μου πει. Δηλαδή, γιατί όπως το είπε στην αρχή, τρόμαξα μήπως έλεγε ότι έβαλε τρίποντα. Και λέω, μην τρελαθούμε τώρα τελείως. Δηλαδή, πέσαμε τόσο έξω. Ο Άρης σοφαρίζει για δεύτερη φορά στον αγώνα. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 7-2 και 9-4. Ο Άρης σοφάρισε δύο φορές, 9-9 και 11-11. Ήδη πρώτη αλλαγή υπάρχει για τον Ολυμπιακό. Καθώς ο Μάτζαρης έχει κάτσει τον πάγκο, ο Κώστας Λούκας είναι αυτός που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Άστοχο τρίποντο από τον Πρίτεζη και ο Πάσαλης για τον Άρη είναι το νέο πρόσωπο. Πελεκάνος στον ευνοιασμό για τρεις, είναι άστοχος. Rebound από ποιον, από τον Πρίτεζη τελικά. Τσακαλέρης γύρισε την μπάλα, ευνοιασμός. Και Παπα-Νικολά θα πετύχει το καλάθι 13-11 για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ο οποίος Πασαλίτς, επειδή πέρσι αγωνιζόταν στην Καβάλα, και αυτός είναι ένα παιδί, κάνοντας ένα δίδυμο πέρσι στην Καβάλα με τον Τέιλορ, είναι ένα παιδί ο οποίος και αυτός δεν είναι ακριβώς άσος. Είναι δηλαδή 1,5 που λένε οι προπονητές. Δεν είναι ακριβώς ένα παιδί που θα πάει πιο πολύ στη δημιουργία. Ένα παιδί το οποίο είναι με καταπληκτικό τρίποντο, πιο πολύ σε ρόλο εκτελεστικό και πολύ λιγότερο σε ρόλο δημιουργικό. Είναι αυτό δηλαδή που έλεγα στην αρχή, για να μην παρεξηγηθώ, ότι δεν παίζει με κλασικό, δεν έχει ένα κλασικό άσο ο Άρης. Ολυμπιακός με playmaker το Σλούκα, τον Μαρκάριο Πάσαλιτς. Και ο Σαρικόπουλος στη θέση του Κώστα του Χαρίση. Σπανούλης για τον Πάολ, κοντά στο καλάθι, υπάρχει φάουλ από τον Τσακαλέρη, όπως λένε οι διαιτητές. 13-11, 5 λεπτά ακόμα στα μισά της πρώτης περίοδου βρισκόμαστε. Ο Ολυμπιακός προηγείται με ένα καλάθι, νωρίτερα προηγήθηκε και με 5 πόντους δύο φορές. Τέταρτο μαδικό για τον Άρη, δεύτερο για τον Τσακαλέρη. Ενώ περνάει και ο Χάντ στον αγωνιστικό χώρο. Τζος Πάουλ έχει δικαίωμα για δύο βολές, θα ευστοχίσει. Θα φτάσει τους τρεις πόντους με τρεις στις τρεις βολές ο Τζος Πάουλ και έχει δικαίωμα για μία ακόμα, δύο φορές πρωταθλητής NBA, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, με τους Los Angeles Lakers. 4-4 βολές από τον Τζος Πάουλ και ο Ολυμπιακός θα παίρνει ένα μικρό προβάδισμα 15-11. Χαν, αντίπαλο τώρα τον Σπανούλη, βγαίνει για screen ψηλά ο Σαρικόπουλος. Έχει στην πλάτη τον Πάουλ, θα κάνει το hook. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Ζήση Σαρικόπουλο, ένα πρώην ερυθρόλευκο. 15-13. Ο Άρης μειώνει και πάλι στο καλάθι. Σπανούλης για τον Σλούκα. Θα βγάλει έξω ο Παπα-Νικολάου. Με φοβερό τρίποντο την φετινή χρονιά έχει στην Ευρωλίγκα σχεδόν 65%. Είναι σε εκπληκτική κατάσταση ο Κώστας Παπα-Νικολάου. Πάντως θεωρώ ότι αν υπήρχε, δεν ξέρω αν κατά πόσο υπάρχει στο να μπορούσε να δει κάποιος ή να πει για το ποιος είναι ο πιο βελτιωμένος παίκτης την τελευταία τριετία, όχι μόνο στο ελληνικό αλλά και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, νομίζω ότι θα το παίρνε το βραβείο αυτό ο Παπα-Νικολάου εύκολα. Πραγματικά η πρόοδος που έκανε αυτό το παιδί είναι απίστευτη, χρόνο με το χρόνο, θα έλεγα μήνα με το μήνα βελτιώνεται, και νομίζω ότι του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για τη δουλειά που έχει κάνει και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και στους προπονητές που τον είχαν αυτά τα 2-3 χρόνια, 4 πόσο είναι στον Ολυμπιακό. Τέταρτη χρονιά. Χρονιά. Ένας από τους προπονητές που τον έχει είναι ο Βαγγέλης Αλγγέλου, που κάθεται στο πάγκο του Άρη αυτή την περίοδο. Ο Άρης ο οποίος ευστοχεί. Εδώ ο Τσακαλέρης έβγαλε την βολή από μόνος του, καθώς αν την άφηνε αυτή θα κατέληγε στο καλάθι. 18-14. Σπανούλης κάνει το drive για τον Πάουελ.
θα βγάλει έξω για τον Σλούκα. 10 δεύτερα ακόμα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Σλούκα ζητάει και θα πάρει σκρίνα από τον Πάουελ. Σταματάει στα 6 μέτρα, σουτάρει στο σίδερο, rebound από τον Άρη. Με τον Τσακαλέρη. Τώρα ο Πάσαλιτς. Τον Μποχορίδη. Μποχορίδης μέχρι τώρα αλάνθαστο συμβολέ στο φετινό πρωτάθλημα με 14-14. Σαρικόπουλος για τον Πάσαλιτς για 3 από τα 6,75 εύστοχος, 18-17. Αυτό που λέγαμε ότι είναι πιο πολύ σε εκτελεστικό ρόλο και λιγότερο σε ρόλο δημιουργίας. Δηλαδή τώρα βγήκε ο Μποχορίδης και έπαιξε στην ουσία σαν point guard και μπόρεσε ο Πάσαλιτς να βγει από τα σκρίνα και να πάρει το σουτ. Εδώ οι παίκτες του Άρη παίζουν καλή άμυνα. Ήρθε βοήθεια στον Σαρικόπουλο από τον Πάσαλιτς και τον Τσακαλέρη. Ο Άρης έχει την ευκαιρία ακόμα και να περάσει μπροστά αν ευστοχήσει. Για πρώτη φορά στο σημερινό αγώνα, αλλά Παπα-Νικολάου κλέβει την μπάλα. Εφηδιασμός για τον Ολυμπιακό. Η πάσα πίσω από την πλάτη για τον Σλούκα. Πολύ ωραίος εφηδιασμός για τον Ολυμπιακό. Είναι Παπα-Νικολάου. Και time out ο Βαγγέλης Αγγέλου. Και time out για την ομάδα του Άρη, καθώς ο Βαγγέλης Αγγέλου θέλει να πει κάποια περισσότερα πράγματα στους παίκτες του για τον αγώνα. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι στον Πειραιά. Επιστρέφουμε στον Πειραιά, Ολυμπιακός Άρης 20-17. Εδώ βλέπετε τα στατιστικά των δύο ομάδων, με τον Ολυμπιακό να είναι καλύτερο στις βολές στα δίποντα, αλλά ο Άρης είναι καλύτερο στα τρίποντα. Ο Ολυμπιακός μαζεύει δύο παραπάνω rebound, έχει μία περισσότερη assist, κάνει ένα περισσότερο λάθος. Ο Άρης έχει ένα κλέψιμο παραπάνω, ο Ολυμπιακός έχει δύο κοψίματα. Ωραίο παιχνίδι βλέπουμε μέχρι τώρα. Είναι ωραίο παιχνίδι, το είχε πει και ο Βαγγέλης ο Αγγέλη, γιατί και δύο ομάδες τώρα να μην γελιόμαστε, έχουν τελείως διαφορετικούς στόχους στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Βαγγέλης είπε να προσπαθήσουν τα παιδιά να πάρουν εμπειρίες, γιατί είναι ωραία να παίζεις με μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό. Το ωραία είναι σχετικό έτσι, άμα χάνεις εύκολα δεν είναι ωραία. Αλλά το ωραία είναι σαν εμπειρία κάποιων παιδιών να παίξουν αυτά τα παιχνίδια. Που τους βοηθάει στο να βελτιώσουν κάποια πράγματα για το μέλλον. Για το δύο Ολυμπιακό, νομίζω ότι επειδή έρχεται με κεκτημένη ταχύτητα από το Κάουνας, είναι μια πρόβα general εν όψη του παιχνιδιού που είχε για την Ευρωλίκα στην Κροατία αυτή τη βδομάδα. Την Πέμπτη με την Τσεντεβίτα, πάμε στον πάγκο του Άρη να ακούσουμε τον Γιάννη Ράγκη για τις οδηγίες του Βαγγέλη Αγγέλου. Γιάννη. Με Ασημακόπουλο, ο Ντίτσα Καλέρη, η αλλαγή που έγινε, δοκίμασε κάποια σχήματα κυρίως όσον αφορά την επίθεση. Αυτά τα συστήματα τα οποία έδειξε ο κύριος Αγγέλου, με τη μεταφορά της μπάλας κοντά στο καλάθι και αν μπορέσει ο Χάντο, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει την μπάλα, να βρεθεί να κάνει ελεύθερο κάποιο σουτ. Ο Πάσαλιτς με τρίποντο θα εσωφαρίσει. Για τον Άρη 20-20, πάμε και στον πάγκο του Ολυμπιακού, Λεωνίδας Μενεγάκης. Ήταν ένα θέμα το πώς θα ελέγξει αυτό το τρίποντο που το έχει ο Πάσαλιτς για τον Ολυμπιακό, το οποίο δεν πέτυχε σε πρώτη φάση. Στάθηκε σε αυτό στο μαρκάρισμά του ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Και το δεύτερο ήταν γιατί ήταν κυρίως αμυντικές, για τον αμυντικό προσανατολισμό οι οδηγίες. Ενώ τώρα χάθηκε ακόμα μια επίθεση για τους Ερυθρόλευκους, όπως είδαν οι τηλεθεατές. Το δεύτερο κομμάτι αφορούσε στο να παίζει λίγο πιο ψηλά στο low post ο Πάουελ, για να δυσκολεύει έτσι τον Χαντ στις διεισδύσεις που κάνει. Ο Άρης έχει 3 στα 4 τρίποντα μέχρι τώρα. Ο Χωρίδης, Ασημακόπουλος, τελειώνει η επίθεση. Χαντ στα 2 δευτερόλεπτα. Είναι άστοχο το σουτ. Και τώρα ο Σπανούλης για τον Ολυμπιακό, εφηδιασμός με τον Παπα-Νικολάου. Πολύ ωραία φάση για τον Ολυμπιακό. 22-20. Σε επανάληψη η ασίστα από τον Βασίλη Σπανούλη. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου ύπταται. Καρφώνει στο καλάθι του Άρη, ερυθρόλευκη και πάλι μπροστά στο σκορ. 22-20, Μποχορίδης. Θα προσπαθήσει να δώσει την πάσα στο Σαρικόπουλο. Θα κλέψει ο Ολυμπιακός με το Σπανούλι. Σλούκας, πατώντας τη γραμμή, 24-20. Ο Ολυμπιακός πολύ γρήγορα. Κάνει ένα μικρό σερί 4-0. 8 στα 10 δίποτα για τον Ολυμπιακό. Πολύ μεγάλο ποσοστό, για τον Άρη είναι 4 στα 8. Σαρικόπουλος για τον Πάσαλιτς, θα πάρει το σκρίν ψηλά από τον Σαρικόπουλο. Κάνει την κίνηση, θα πετάξει απλώς την μπάλα όμως. Σλούκας στέκεται στη γραμμή των 6.75. Πρίτεζης με αυτό το περίεργο σουτ. Πάουελ με δεύτερη προσπάθεια, καλάθι. 26-20 για τον Ολυμπιακό, τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Ολυμπιακός στο συν 6. Είναι η μεγαλύτερη διαφορά στον αγώνα, αυτό το συνέξι για τους ερυθρόλευκους. Σημακόπουλος με αντίπαλο τον Πρίντεζη. Σηκώνεται πολύ ψηλά ο Πάολο για να κόψει την μπάλα. Σαρικόπουλος όμως θα πάρει το rebound, θα τελειώσει τη φάση για τον Άρη. 26-22, 30 δεύτερα ακόμα για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Θα μείνω και κάτι περισσότερο από 7 δεύτερα, σχεδόν 7 δεύτερα για τον Άρη. Είναι μεγάλο, αρκετός πολύς χρόνος στο μπάσκετ. Σπανούλης.
κάνει το drive, θα βγάλει έξω για τον Πρίντεζη, Παπα-Νικολάου, για τον Πάουλ, 5 δευτερόλεπτα, 4, 3, προσποίηση, υπάρχει φάουλ, όπως λένε οι διαιτητές, από τον Σαρικόπουλο και ενώ έμειναν 3 δεύτερα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Πέμπτο ομαδικό για τον Άρη, Πελεκάνος και Βεργίνης επανέρχονται στον αγωνιστικό χώρο, ο Πέρο Άντιτς θα περάσει για πρώτη φορά στο παρκέ στη θέση του Γιώργου Πρίντεζη, ο Τζος Πάουλ έχει δικαίωμα για δύο βολές με το σκορ στο 26-22, 10,4 δεύτερα. Και ξανά πέρασε και ο Βεργίνης μέσα. Για την τελευταία επίθεση του Άρη. Τελευταία επίθεση. Ολυμπιακός με Άντιτς, Παπα-Νικολάου, Πάουλ, Σπανούλης, Λούκα. Ο Άρης με Πελεκάνο, Σιμακόπουλο, Σαρικόπουλο, Χαντ και Βεργίνη. Για αυτά τα τελευταία σχεδόν 10,5 δευτερόλεπτα της πρώτης περίοδου. 2-2 βολές για τον Πάουλ που είναι πολύ καλός από τη γραμμή με 6-6 και 8 πόντους σήμερα μέχρι τώρα. Βεργίνης 2-1 με τη λήξη της επίθεσης. Το καλάθι από τον Δημήτρη Βεργίνη. Τέλος πρώτης περίοδου εδώ στο ΣΕΦ. Ολυμπιακός Άρης στο 28-22. Βλέπετε ένα γενικό πλάνο από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εδώ η φάση νωρίτερα με την ασίστ του Σπανούλη και το κάρφημα από τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Ξανά και ξανά είναι μέχρι στιγμής η ωραίτερη φάση του αγώνα σε αυτήν την πρώτη περίοδο. Με αυτή την πολύ ωραία φάση θα σας αφήσουμε από το ΣΕΦ για την πρώτη περίοδο. Διαφημίσεις, επανερχόμαστε σε λίγο για το δεύτερο δεκάλεπτο. Αυτή είναι η στατιστική απεικόνηση για την πρώτη περίοδο. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 28-24. Πάμε στους πάγκους των δύο ομάδων. Ξεκίνημα αυτή τη φορά από τους γηπεδούχους και τον Λεωνίδα Μενεγάκη. Παραμένει για τον Γιώργο Μπαρτζόκα ένα θέμα συζήτησης και φυσικά οδηγιών προς τους αθλητές του το θέμα της άμυνας. Ζήτησε περισσότερη πιεστική άμυνα και στην επίθεση να λειτουργήσει λίγο καλύτερα το pick and roll. Να ακούσουμε και τον Γιάννη Ράνια από τον πάγκο του Άρη. Παίξτε μπάσκετ, τελειώστε τις φάσεις. Ήταν κάποιες από τις χαρακτηριστικές φράσεις που χρησιμοποίησε ο Βαγγέλης Αγγέλου, ενώ οι οδηγίες εστιάστηκαν κυρίως στον Βεργίνη και στον τρόπο ανάπτυξης της ομάδας σε οργανωμένη άμυνα όταν θα είναι Ολυμπιακός. 28-26 ο Άρης μειώνει και πάλι στο καλάθι. Η επίθεση για τον Ολυμπιακό που αγωνίζεται με εντελώς διαφορετική ομάδα. Στο πω τελείωσε την πρώτη περίοδο, μόνο ο Σλούκας έχει μείνει. Γετσεβίτσιους, Χάινς. Και Περπέρογλου είναι και ο Άντιτς μέσα, ο οποίος θα κάνει τώρα το τρίποντο, θα στοχίσει. Μπάλα είναι για τον Άρη. Πελεκάνος, Χάντα, Σιμακόπουλος, Βεργίνης και Σαρικόπουλος είναι οι επιλογές αυτή την ώρα στο παρκέ για τον Βαγγέλη Αγγέλου. Κύριε Φραγκιά, ο Άρης είναι, μένει κοντά στο σκορ και βάζει γρίφους στον Ολυμπιακό τουλάχιστον το ξεκίνημα. Νομίζω ότι αυτό που φαίνεται και είναι πεντακάθαρο είναι ότι ο Ολυμπιακός όταν θέλει να πατήσει τον γκάζι το πατάει, όταν θέλει να το αφήσει το αφήνει. Και αυτό είναι αφενός μεν ο Γιώργος Μπαρτζόκας προσπαθεί να συντηρήσει όλη την ομάδα και γι' αυτό έκανε τόσες πολλές αλλαγές στη δεύτερη περίοδο. Ο Άρης από την άλλη πλευρά παίζει ελεύθερα μπάσκετ και προσπαθεί ο Βαγγέλης Αγγέλου να βάλει κάποια στοιχεία που θα του χρειαστούν στις επόμενες αγωνιστικές που θα είναι σαφέστατα πιο βατές από ότι είναι το σημερινό παιχνίδι. Γεγονός που οδηγεί στο να βλέπουμε ένα αρκετά όμορφο παιχνίδι με ελεύθερο μπάσκετ. Τώρα οι προπονητές έχουν δίκιο να γκρινιάζουν γιατί αφενός μένει ο Γιώργος Μπαρτζόκας σου λέει πρέπει να φωνάξω για την άμυνα γιατί έχω δεχτεί 26 πόντους. Λογικό είναι. Οι παίχτες μέσα τους ξέρουν σου λέει ότι κάποια στιγμή θα χρειαστεί. Θα το κάνουμε, αλλά τώρα άστο λίγο. Εντάξει, είναι οι συνηθισμένες συζητήσεις μεταξύ παιχτών και προπονητών, ειδικά σε εμάς που οι παίχτες θεωρούν ότι στο μυαλό τους είναι εύκολο και ο προπονητής είναι δύσκολο να τους πείσει να δώσουν κάτι παραπάνω. Το καλάθι από τον Ολυμπιακό και τον Μαρτίνας Γετεβίτσιους, 30-26 για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός που έχει την καλύτερη επίθεση και την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα. Πετυχαίνει σχεδόν 93 πόντους και δέχεται 65. Απ' την άλλη ο Άρης μέχρι τώρα δέχεται 70,8 πόντους. Έχει από τις καλύτερες άμυνες μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Ασημακόπουλος από την γωνία για 3 είναι μέσα. 30-29 ο Άρης μειώνει στον πόντο. Τον Ασημακόπουλο να πετυχαίνει τους πρώτους πόντους στον αγώνα. Περπέρογλου. Τέλει χαμηλά στο καλάθι, θα χάσει όμως την μπάλα από τον Πελεκάνο. Και τώρα Βεργίνης για τον Άρη με αντίπαλο τον Σλούκα. Για τον Ασημακόπουλο υπάρχει φάουλ με το σώμα από τον Άντιτς, αν δεν κάνω λάθος. Ο Άρης που σουτάρει με 3 στις 4 βολές, 7 στα 14 δίποτα, 4-5 τρίποντα. Πολύ καλό ποσοστό για εκτός έδρας μάτς.
και απέναντι στον Ολυμπιακό με 80%. Ο Ολυμπιακός έχει 7-7 βολές, 10-14 τρίποντα, αλλά μόλις ένα στα 4 τρίποντα. Και με 9 πόντους τον Παπα-Νικολάου και 8 τον Πάουελ. Για τον Άρη πρώτο σκόρο είναι ο Πάσαλιτς με 6. Καραποστόλου για 3. Την μπάλα θα βρει μόλις. Θα βρει το σίδερο. Το 30-29 παραμένει. Λούκας. Χάινς από τα 6 μέτρα. Θα μιμηθεί τον Καραποστόλου. Ούτε εδώ, ούτε αυτό ήταν καλό σουτ. Επίθεση τώρα για τον Άρη. Σαρικόπουλος απέναντι στον Πάουελ. Καραποστόλου από την γωνία. Παραλίγο να κλείψει ο Περπέρογλου. Πελεκάνος πατώντας τη γραμμή για 2. Ο Άρης για πρώτη φορά μπροστά στον αγώνα. 31-30. Με 4 σποτς από τον Μιχάλη Πελεκάνο. Περπέρογλου. Άντιτς μέσα στο καλάθι. Θα βάλει πλάτη τον Ασημακόπουλο. Θα γυρίσει, θα πετύχει το καλάθι. Πολύ δύσκολο καλάθι, γιατί ήρθε κατευθείαν βοήθεια από το Σαρικόπουλο. Έγινε double team, αλλά πρόλαβε ο Άντιτς και πέτυχε το καλάθι και τη βολή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Άρης πραγματικά προσπαθεί να βάλει την μπάλα στο low post. Παίζει πάρα πολύ οργανωμένα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί θεωρώ ότι θα του δώσει κάποια πράγματα για τα επόμενα παιχνίδια που θα τα χρειαστεί, μια και η βαθμολογική θέση του Άρη δεν είναι και πάρα πολύ καλή. Και νομίζω, είναι ότι αυτός, ναι, νομίζω ότι αυτός είναι και ο στόχος του Βαγγέλη, του Αγγέλου. Δυστυχώς με την τιμωρία αυτή που είχε από τη FIBA ο Άρης, δεν μπόρεσε να φτιάξει ένα ρόστερ, έτσι, μια χημεία μάλλον ομάδας, που θα του επέτρεπε να έχει μια καλύτερη εικόνα στη φετινή Α1. Time out στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 32-31. Μικρή διακοπή, τα λέμε σε πολύ λίγο και πάλι από τον Πειραιά. Επιστρέφουμε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός προηγείται του Άρη με 32-31. Σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος στις βολές, καλύτερος στα δίποντα. Αλλά ο Άρης είναι πολύ καλύτερος στα τρίποντα. Εμείς θα παρακολουθήσουμε μερικά πολύ ωραία στιγμιότυπα από την δεύτερη περίοδο. Για έναν Ολυμπιακό ο οποίος προέρχεται από Σερίνικον στην Ευρωλίγκα και στην Ελλάδα, βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά μέχρι τώρα ο Άρης στέκεται εξαιρετικά, βρίσκει λύσεις και βάζει. Πάντως πριν μιλήσει ο Λεωνίδας, αυτό που θα πει σίγουρα ο Γιώργος Μπαρτζόκας, θα του μιλήσει για την άμυνα. Βάζω στοίχημα ό,τι θέλει τώρα, ρώτησε τον. Λεωνίδα. Κοίταξε, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, Βασίλη, προφανώς και βλέποντας όσα είχαν προηγηθεί πριν τον αγώνα, δηλαδή τις βραβεύσεις, αυτή την εκδήλωση, τη μικρή εκδήλωση κατά του AIDS, προφανώς διαγνώσε ότι οι παίκτες του παρασύρθηκαν. Και αυτό που του ζήτησε τώρα και του είπε είναι ότι, κοιτάξτε, παιδιά, δεν είναι αγώνας επίδειξης. Ας επιστρέψουμε στο παιχνίδι μας, το οποίο είναι καλή άμυνα και ουσιαστικά απαντάει αυτό σε αυτό που ανέφερες εσύ. Και επίσης να βρούμε τον τρόπο το δικό μας στην επίθεση. Με πιο γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας, όπως γίνεται τώρα, και καλύτερα τελειώματα. 33-32, ο Άρης ξανά μπροστά στον αγώνα για δεύτερη φορά στο σημερινό παιχνίδι. Πάμε και στον πάγκο του Άρη. Γιάννη, από το μικρόφωνο σου μέσα πάντως περνάνε πολλά χειροκροτήματα για τις προσπάθειες των παικτών του Άρη. Ναι, νομίζω ότι είναι απόλυτα λογικό. Γνωστά τα προβλήματα από την αρχή της χρονιάς. Παίζει και χωρίς τον Γιώργο Τσιάρα λόγω ενός προβλήματος στο γόνατο. Πάντως η οδηγία που έδωσε λίγο νωρίτερα ήταν αμυντικού περιεχομένου, δηλαδή όσον αφορά την πίεση σε όλο το γήπεδο και προσοχή στις βοήθειες αλλά και τις περιστροφές. Επαναλαμβάνω ότι ήταν σε θέση άμυνας η ομάδα του Άρη, ήταν οι οδηγίες που έδωσε ο Βαγγέλης Αγγέλου προς τους παίκτες του. 14 δεύτερα για την επίθεση του Ολυμπιακού με τον Γκετσεβίτσιο στην επαναφορά. Χάινς, Λούκας. Χάινς και αυτός για τον Γκετσεβίτσιο. Υπάρχει φάουλ από τον Καραποστόλου στην προσπάθειά του να κυνηγήσει τον Γκετσεβίτσιο στην άμυνα. Νέα 14 δεύτερα για τον Ολυμπιακό. Στον Γκετσεβίτσιο δεν μπορεί να του δώσει ούτε μισό πόντο, γιατί είναι ένας καταπληκτικός σουτέρ. Αν του δώσει οτιδήποτε θα το πάρει και θα το βάλει. Όπως έκανε και στο Κάουνας. Όταν βρέθηκε μόνος. Άντιτς η προσποίηση. Η τάπα από τον Σαρικόπουλο. Υπάρχει φάουλ, είναι διαιτητές. 3 δεύτερα πριν τελειώσει η επίθεση του Άρη. Ο Άρης ο οποίος και στην πρώτη περίοδο πάλι σε επίθεση του Ολυμπιακού τελείωνε. Πάλι 3 δεύτερα. Έκανε φάουλ στον Πάουελ. Εδώ ο Βαγγέλης Αγγέλου τα λέει με τον Ζήση Σαρικόπουλο. Πέρο Άντιτς έχει δικαίωμα για 2 βολές. Ο Ολυμπιακός σουτάρει με 88% σήμερα. Έχει 7
στις 8, μοναδική χαμένη από τον Πέρο Άντις νωρίτερα. Τώρα θα ευστοχίσει, θα εσωφαρίσει σε 33-33 στην σημερινή αναμέτρηση. Και έχει δικαίωμα για μία ακόμα. Θα στοχίσει, το 33-33 παραμένει. Ο Άρης με Πελεκάνο, Πάσαλιτς, Τσακαλέρια, Σιμακόπουλο και Καραποστόλου στον αγωνιστικό χώρο. Σιμακόπουλος θα κλέψει ο Ολυμπιακός την μπάλα. Σλούκας θα κάνει το λάθος όμως την πάσα του Κετσεβίτσου. Ολυμπιακός με Σλούκα, Άντιτς, Χάινς, Κετσεβίτσου και Περπέρογλου. 33-33. Καραποστόλου θα πάρει το σκρίν από τον Σιμακόπουλο. Θα προσποιηθεί, θα κάνει την προσπάθεια, υπάρχει φάουλ από τον Κάιλ Χάινς. Ο Άρης έχει υπομονή στην επίθεσή του, έχει καλή κυκλοφορία της μπάλας, έχει σωστές αποστάσεις και τα καλά ποσοστά, εντάξει, παίζουν και ένα ρόλο ότι είναι ένα παιχνίδι χωρίς άγχος για τους παίκτες του Άρη. Αλλά η εικόνα του γενικά σε αυτά τα 15 πρώτα, 14 πρώτα λεπτά που βλέπουμε το παιχνίδι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετική. Ο Σιμακόπουλος, ο οποίος ευστοχεί στην βολή. Και χωρίς αμερικάνικη βοήθεια. Σωστό. Μόνο με τον Χάντ. Εντάξει, ο Χάντ τώρα δεν πάει πούμε ότι είναι και καμιά φοβερή βοήθεια. Ναι. Είναι μια, ότι εντάξει, είναι ένας παίκτης ο οποίος, όπως είπαμε, τον πήρε ο Άρης γιατί δεν υπήρχαν και πολλές επιλογές. Για τρίτη φορά στο σημερινό παιχνίδι ο Άρης περνάει μπροστά στο σκορ. Με 35-33. Γετσεβίτσιους για τον Σλούκα. Ο Άντιτς περιμένει έξω από τα 6.75, Περπέρογλου. Τελειώνει ο χρόνος για τον Ολυμπιακό. Μένουν τώρα 5 δεύτερα, 4, 3. Ποστάρει ο Περπέρογλου, θα κάνει το hook, θα στοχίσει rebound από τον Ασημακόπουλο. 5,5 λεπτά ακόμα για να λήξει το πρώτο ημίχρονο. Απευθείας μετάδοση της ΕΤΕΝΑ από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τελευταίο μάτς για την 8η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ των ανδρών. Εδώ υπάρχει μπροσπίσω για την ομάδα του Άρη. Με κακή συνεννόηση του Πάσαλιτς με τον Ασημακόπουλο. Μια ουδαγωνιστική που είναι αφιερωμένη στην διαρκή προσπάθεια ευαισθητοποίησης της κοινωνίας σχετικά με την αντιμετώπιση του ιού του AIDS. Το Σάββατο 1η Δεκεμβρίου ήταν η παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS. Άντιτς προσποίηση, στη γωνία περιμένει ο Κετσεβίτσιους. Σλούκας για 3, είναι άστοχος rebound από τον Άρη. Και τώρα με τον Καραποστόλου. Πελεκάνος σε γνώριμα εδάφη, εδώ στο σεφ, 37-33, ο Άρης ξεφεύγει με 4 και τώρα αρχίζει να μπαίνει και ο κόσμος λίγο στην εξίσωση του αγώνα, χειροκροτώντας τους παίκτες του Ολυμπιακού. Άντιτς από τη γωνία για 3 μέσα, 37-36, ο Ολυμπιακός μειώνει στον πόντο. Τώρα με τον Καραποστόλου στον Άσο. Ο οποίος στο τρεις Καραποστόλου από τους καλύτερους του τέρα αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά σαφέστατα δεν είναι άσος, έχει την ικανότητα κατεβάσει την μπάλα, δεν είναι άσος. Πελεκάνος θα πάει χαμηλά τον Περπέρογλου την ρακέτα. Τσακαλέρης προσποιείται, στο ένα δευτερόλεπτο το σουτ είναι άστοχο. Τώρα Σλούκας. Χάινς. Αλλάζουν τα μαρκαρίσματα, τώρα έχει μείνει ο Χάνης με τον Πάσαλιτς. Γετσεβίτσιους για 3, Ολυμπιακός με 2-2 τρίποντα από τον Άντιτς και τον Γετσεβίτσιους. Ξαναπερνάει πολύ γρήγορα μπροστά στο σκορ, μετά το 37-33 στο οποίο βρέθηκε ο Άρης μπροστά. Πάσαλιτς, αντίπαλο τον Γετσεβίτσιους, Ασημακόπουλος, τον Χάνης, υπάρχουν βήματα, ναι. Εκεί σωστά πήγε να τον παίξει ο Αντωνίου Ασημακόπουλος στο Χάνης γιατί είναι πιο γρήγορος. Πήγε να εκμεταλλευτεί την υπεροχή του σε αυτό, αλλά έκανε βήματα. Time out από τον Βαγγέλη Αγγέλου, καθώς βλέπει τον Άρη να είναι πίσω στο σκορ με 39-37 από το 33-37. Τα λέμε σε πολύ λίγο και πάλι από το ΣΕΦ. Στον Πειραιά Ολυμπιακός Άρης 39-37. Τι έχουμε να πούμε, κύριε Φραγκέ, μέχρι τώρα για το παιχνίδι, το οποίο έχει εξελιχθεί σε ντέρμπι. Βλέπουμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Νομίζω ότι η πολύ καλή απόδοση που έχει ο Άρης σε συνάρτηση με το ότι ο Ολυμπιακός λίγο στο μυαλό του το έχει υποβαθμίσει το παιχνίδι, μας δίνει την ευκαιρία να δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και ελπίζουμε τουλάχιστον για εμάς που είμαστε ουδέτεροι να συνεχιστεί έτσι μέχρι το τέλος.
Οι δύο ομάδες επανήλθαν στον αγωνιστικό χώρο. Πάμε στον πάγκο του Άρη πρώτα και στον Γιάννη Ράνιο. Γιάννη. Ζήτησε ο Βαγγέλης Αγγέλου κυρίως σε θέση άμυνας να προσέξουν όλα τα pick and roll πάνω στον Κετσεβίτσιους. Ενώ οι οδηγίες που είχε ο Χαρίς που πέρασε πριν από λίγο στο παιχνίδι είναι για το μαρκάρισμα πάνω στον Άντιτς. Ο Άντιτς, ο οποίος θα χάσει τώρα το σουτ. Πάμε και στον πάγκο του Ολυμπιακού. Λεωνίδα, ποιες είναι οι σκέψεις του Γιώργου Μπαρτζόκα, γιατί τον βλέπουμε προβληματισμένο τις περισσότερες φορές. Είναι, βέβαια, οφείλεται στο ότι και στην άλλη πλευρά πρέπει να το γνωρίσουμε. Ο πάγκος του Άρη ξέρει σαν την παλάμη του το τι ακριβώς γίνεται στον Ολυμπιακό, αφού και κάποια πράγματα είναι κοινά με πέρσι. Είναι γεγονός ότι αυτή η ομάδα ανδρώθηκε με τη συμβολή του, ή μεγαλούργησε με τη συμβολή του Ιβκοβιτς και του Αγγέλου. Οπότε έχει ένα προβάδισμα στο σκάουτινγκ. Το καταλαβαίνει εύκολα καθένας αυτό. Από την άλλη, ήταν μια συγκεκριμένη οδηγία για το side pick and roll, το οποίο εάν το αρνηθεί η άμυνα του Άρη να μετεξελίσσεται αυτό σε ένα high-low. Δεν κατάφερε να βγει από όσο είδαμε στις πρώτες φάσεις. Θα δούμε στην πορεία. Λάθος εδώ από τον Άρη και τον Χαρίση. Το 39-37 παραμένει. Μπήκαμε στο τελευταίο τρίλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Ο Μάτζερς που επανήλθε στην πεντάδα για τον Ολυμπιακό. Άντιτς. Πάλι για τον Μάτζαρη. Πάρει το σπίνα από τον Χάινς. Θα βγάλει έξω για τον Άντιτς. Τελειώνει η επίθεση για τους Ερυθρόλευκους. 5-4. Άντιτς 3-2. Ποιος θα πάρει την επίθεση? Χάινς με τη λήξη. Εδώ η μπάλα παίζει παιχνίδια. Αλλά θα φύγει από τα χέρια του Πεπέρογλου. Ο Χάινς με τη λήξη του χρόνου έκανε το σούτ. Η μπάλα βρήκε σύντρο να ανανεώθηκε ο χρόνος. Πήρε ο Πεπέρογλου το rebound. Αλλά η μπάλα έφυγε έξω από τα χέρια του. Το 39-37 παραμένει. Νέα αλλαγή για τον Άρη, με τον Μποχορίδη στην θέση του Καραποστόλου. Κανείς παίχτης μέχρι τώρα στον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων. 9 έχει ο Παπανικολάου και 8 ο Πάολ για τον Ολυμπιακό. 8 έχει ο Πελεκάνος για τον Άρη. Όπως μας λέει ο Γιάννης Ράνιος, ο Άρης θα πάει σε αργές επιθέσεις. Θα εξαντλεί δηλαδή το 24. Μποχορίδης, Βεργίνης με αντίπαλο τον Μάτζαρη. Τελειώνει και πάλι ο χρόνος για τον Άρη. Δύσκολη προσπάθεια από τον Βεργίνη. Rebound από τον Άρη που ανανεώνει το 24. Αυτό ήταν το τρίτο επιθετικό rebound για τον Άρη. 3 έχει και ο Ολυμπιακός. Ο Άρης που έχει 3 παραπάνω rebound συνολικά. 16 εναντί 13. Σημακόπουλος, Τσακαλέρης για 3 συνέρμπολ. Ήτανε μόνος του, αλλά ήταν κακό το σουτ από τον Τσακαλέρη. Και τώρα Περπέρογλου στον εθνιασμό. Άντιτ θα πάει για το κάρφωμα. Γιατί η κακή επιλογή στην επίθεση, το σούτ αυτό που ήταν έρπολ, δίνει σε αυτόματα τη δυνατότητα σε μια ομάδα καλή όπως είναι ο Ολυμπιακός να τρέξει στον εθνιασμό και να σου δημιουργήσει πρόβλημα. Παρόλο που ακολουθήσανε τα παιδιά τις οδηγίες του Βαγγέλη του Αγγέλου, δηλαδή και οι δύο επιθέσεις είδαμε ήταν μεγάλες. Αλλά η τελική επιλογή ήταν κακή και αυτό έφερε σαν αποτέλεσμα να γίνει εύκολο εθνιασμό. Είναι από τις ομάδες δηλαδή που τα παίζει με καλή ομάδα, το λάθος δεν στο συγχωρούν. Παπα-Νικολάου στον αγωνιστικό χώρο για το τελευταίο 1,5 λεπτό. Στον πάγκο ο Στράτος Περπέρογλου. Για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει χάσει 2 βολή στο σημερινό παιχνίδι. Έχει 11-19 δίποντα, 3 στα 8 τρίποντα. Και τώρα 41-37. Ολυμπιακός από το 33-37 που έχανε τρέχει ένα σερί 8-0 και έχει αφήσει άποντο τον Άρη τα τελευταία λεπτά. Σε λίγο θα πούμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Βεργίνης. Θα κλέψει την μπάλα ο Χάινς. Θα ανοίξει τον εφηνδιασμό Παπα-Νικολάου. Δεν είναι καλή πάσα. Δεν είναι το δικαίωμα στον Άρη για να βγάλει αυτό τον εφηνδιασμό, τον οποίο σταματάει στο κέντρο του γηπέδου με φάουλ Παπα-Νικολάου. Είχε να δώσει φάουλ ο Ολυμπιακός. Ένα ακόμα. Δεν έχει άλλο. Από το επόμενο Άρης θα πηγαίνει στις βολές. Γιάννης Ράνιος. Από ό,τι βλέπω στο δεύτερο ημίχρονο, οι 13 πόντοι του Ολυμπιακού έχουν έρθει από δύο παίχτες, τον Άντιτς και τον Κετσεβίτσιους. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τον Άρη, από δύο παίχτες, δηλαδή Πελεκάνος και Ασημακόπουλος είναι οι παίχτες που έχουν σκοράρει. Συνολικά δηλαδή 4 παίχτες και από τις δύο πλευρές. Μπάλα θα βγει έξω από τον Ασημακόπουλο. Χαρίσης. Ποιο πρέπει να παίξει. Θα βγάλει έξω όμως. Hand για τον Παπα-Νικολάου. Καθυστερεί. Και βέβαια αυτό έχει ως συνέπεια το κλέψιμο από τον Κετσεβίτσιους. Θα πάει από τη δεξιά πλευρά τελικά. Φοβούμαι να το κόψιμο. Έχουν γίνει τώρα δύο λάθη.
ξινά από την πλευρά του Άρη, που δώσαν το δικαίωμα στον Ολυμπιακό να τρέξει και να ανοίξει. Και ειδικά εκεί πέρα που πήρε την Πελοχαρή στο Λοπούς, πρέπει να παίξει ένα εναντίον ενός με το Χάνης. Είναι πιο ψηλός, εντάξει, μπορεί ο Χάνης να είναι πιο δυνατός, αλλά εκεί μπορεί να παίξει. Καλά, Κώστας. 10-0 το σέρι για τον Ολυμπιακό, από το 33-37 στο 43-37. Βοχορίδης, καλάθι και φάουλ από τον Πιτσιρικά. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Λευτέρη Βοχορίδη. Θα πετύχει το καλάθι, θα έχει δικαίωμα και για μία βολή, 17,3 δεύτερα για την ολοκλήρωση και της δεύτερης περίοδου. Και μία επίθεση ολόκληρη για τον Ολυμπιακό. Ο Μποχορίδης, ο οποίος είναι έστοχος και στη βολή, έχει μέχρι τώρα στην Α1 το απόλυτο, 15 στις 15 στο τρίποντο. Και πάλι ο Άρης, ο Ολυμπιακός ξέφυγε προς στιγμή στους 6. Μάτζαρης. 10 δεύτερα ακόμα για Τσεβίτσιους για τον Χάινς. Εξαιρετική πάσα μέσα στο καλάθι. Θα βγάλει έξω για τον Νάντιτς. Παπα-Νικολάου από τη γωνία για 3 είναι μέσα. Εγγύηση ο Παπα-Νικολάου από τα 6.75. Τέλος ημιχρόνου στο σεφ. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 46-40. Ένα σχόλιο για τον πρώτο ημίχρονο, κύριε Φραγκιά. Νομίζω είδαμε ένα πολύ ωραίο ελεύθερο παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός αναγκαστεί να πιέσει πιο πολύ στην άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο για να μπορέσει να καθαρίσει το παιχνίδι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ο Δε Άρης νομίζω ότι με το ρυθμό αυτό που παίζει στο παιχνίδι θα κυνηγήσει να μείνει όσο ώρα μπορεί πιο πολύ κοντά στο σκορ. Αυτά από εμάς. Προς το παρόν για τον πρώτο ημίχρονο, Ολυμπιακός Άρης 46-40. Θα κάνουμε μια δεκάλεπτη διακοπή και θα επανέλθουμε αμέσως μετά για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, σε κάτι λιγότερο από δύο λεπτά θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Παπα-Νικολάου εναντίον Πελεκάνου, η σύγκριση 12 πόντους για τον Παπα-Νικολάου με 3-3 τρίποντα, 2-2 τρίποντα. Εντυπωσιακός ο Κώστας Παπα-Νικολάου. Πελεκάνος έχει 2-2 βολές, 3-3 δίποντα, 0-1 τρίποντο. Επίσης πολύ καλός, εξαιρετικός και ο Μιχάλης Πελεκάνος. Αυτή είναι η σύγκριση μεταξύ των δύο παιχτών στον σημερινό αγώνα. Οι δύο ομάδες έχουν αποσυρθεί στους πάγκους για τις τελευταίες οδηγίες. Η 8η αγωνιστική, ΠΑΟΚ Ρέθυμνο 91-85, Πανιούνιος Πανελληνιακός 81-73, Απόλλων Πατρών Ηλυσιακός 94-72, Ίκαρος Καλυθέας Κολοσσός 86-66, Καούδ Καβάλα 72-73 στην πρώτη νίκη της Καβάλα στην φετινή περίοδο, Περιστέρι Παναθηναϊκός 41-76 και το παιχνίδι που γίνεται τώρα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Άρη. Η βαθμολογία, Πανιούνιος 15, Ολυμπιακός 14 με ένα αγώνα λιγότερο, Παναθηναϊκός 14, ΠΑΟΚ 14, Ρέθυμνο 13, Ίκαρος 13, Πάτρα 12, Περιστέρι ΚΑΟΔ Κολόσος 11, Πανελληνιακός 10, Ηλυσιακός Άρης Καβάλα με 9, ο Άρης έχει έναν αγώνα λιγότερο. Οι δύο ομάδες μπήκανε στον αγωνιστικό χώρο, εμείς θα πάμε στους πάγκους των δύο ομάδων, ξεκίνημα από τους γηπεδούχους αυτή τη φορά και το Λεωνίδα Μενεγάκη. Λεωνίδα. Κώστα, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να πούμε ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας ζήτησε από τους παίκτες του να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο όπως τελείωσαν το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή με την ένταση αυτή που ξέδεσε εκείνο το 10-0 πριν μειώσει προς στιγμή τουλάχιστον ο Άρης. Και από εκεί και πέρα θέλουμε να βάλουμε στο θέμα όσον αφορά το ρεπορτάζ και δύο πινελιές ακόμα που έχουν να κάνουν με τραυματισμούς. Είδαμε τον Περπέρογλου να βγάζει από τον αντίχειρά του μια επίδεση που είχε από το δεξί του χέρι, ήταν μια ενόχληση στον αντίχειρα. Τον ενοχλούσε με τη συνέχεια και η επίδεση, οπότε θα συνεχίσει να παίζει χωρίς αυτή και φαντάζομαι να περιμένει κάτι καλύτερο από τον εαυτό του. Και το δεύτερο ήταν ένας αιμόφυρτος φύλαθλος που μεταφέρθηκε στο ιατρείο του σταδίου κάτω στα αποδυτήρια. Μπλέχτηκε κάπως μόνος του στα σκαλιά, έπεσε και σκίστηκε άσχημα κάτω από το σαγόνι με αποτέλεσμα να αιμορραγεί πάρα πολύ και να χρειάζεται από ό,τι φάνηκε ράματα. Περαστικά στον φίλαθλο, περαστικά και στον Περπέρογλου. 46-40, πάμε και στο Γιάννη Ράνιο. Όπου η αρχική πεντάδα του δεύτερου ημιχρόνου θα έλεγα ότι είχε μια αλλαγή σε σχέση με την αρχική πεντάδα του πρώτου, με τον Σαρικόπουλο να ξεκινάει.
και τον Βαγγέλη Αγγέλου να ζητάει γρήγορα μεταφορά της μπάλας από την άμυνα στην επίθεση για έναν Άρη ο οποίος θα μην ξεχνάμε ότι είχε εκπληκτικά ποσοστά στο πρώτο ημίχρονο τηρουμένων αλογιών με το τι μας έχει δείξει, τι δεν έχει φανερώσει εν πάση περιπτώσει στο πρωτάθλημα. Απόδειξε ότι μόλις ένας παίχτης είναι στην πρώτη πεντάδα των 12 στατιστικών κατηγοριών ολόκληρου του πρωταθλήματος. Αναφέρομαι στον πρώτο rebounder, τον Δασμακόπουλο, για να δούμε έτσι και αυτή την εντυπωσιακή μεταμόρφωση που έχει ο Άρης Τουλάσσον σε αυτό το πρώτο 20 λεπτό. Για το λόγο του αληθές Γιάννου, ο Άρης είχε 8-9 βολές, 10-20 δίποντα, 4-7 τρίποντα. Πραγματικά πάρα πολύ καλή παρουσία. Το σκορ είναι στο 48-40 με τον Βεργίνη, τον Πελεκάνο, τον Σαρικόπουλο, τον Μποχορίδη και τον Τσακαλέρη, ενώ ο Βεργίνης θα πετύχει 48-42. Αυτή ήταν η πεντάδα για τον Άρη. Για τον Ολυμπιακό, ο Μάτζαρης, ο Σπανούλης, ο Πάολ Παπα-Νικολάου και ο Πρίντεζης. Αυτό πάντως που δεν σχολιάσαμε βλέποντας τη βαθμολογία είναι ότι φέτος το πρωτάθλημα είναι άκρως ανταγωνιστικό σχεδόν παντού. Δηλαδή θεωρητικά τα πράγματα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός με τους δύο βαθμούς, τις δύο νίκες μάλλον που έχει διαφορά από τον Παναθηναϊκό, θα τερματίσει εκτός απρόπτου στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Οπότε η λογική λέει ότι θα πάμε σε ένα τελικό κατά τα ιωθώτα μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, εφόσον θα το έχει το πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός. Και από εκεί και μετά από τη θέση 3 και κάτω νομίζω ότι θα γίνει πραγματική σφαγή, γιατί οι περισσότερες ομάδες είναι κοντά στη βαθμολογία. Όπως επίσης φέτος θα έχει και ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά τις ομάδες που δεν θα του χρόνο στην Α1 κατηγορία, γιατί με την νίκη της Καβάλας εχθές πλέον στην εξίσωση συμβαίνει και η Καβάλα, ενώ μέχρι πρώτη την είχαν οι περισσότεροι καταδικασμένοι. Η Καβάλα με τρίτο προπονητή από το ξεκίνημα της χρονιάς. Χουγκάς, Γαλάνης και Χορονιός τώρα. Έκανε την πολύ μεγάλη νίκη απέναντι σε μια ομάδα επίσης πολύ καλή φέτος όπως είναι η Δράμα, και νομίζω ότι θα δούμε ένα εξαιρετικά αμφίροπο πρωτάθλημα όσον αφορά τις θέσεις 3 και κάτω. Δύο λεπτά από την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 50-42. Και ο Βεργίνης για τον Άρη, για τον Σαρικόπουλο, με απέναντι, με αντίπαλο τον Πάολ, καλάθι, 50-44. Νωρίτερα το 50-42 και το 48-40 ήταν η μεγαλύτερη διαφορά στον αγώνα υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Πάολ έφτασε τους 10 πόντους, νωρίτερα Παπα-Νικολάου έχει 12, είναι οι μοναδικοί παίχτες στο παρκέ και γενικά στον αγώνα που έχουν διψήφιο αριθμό πόντων. Και για τις δύο ομάδες, για τον Άρη ο Πελεκάνος με 8 και ο Μποχορίδης με 8 είναι η πρώτη σκόρερ του. Ο Πάσαλης μπήκε για να μαρκάρει τον Μάτζερ, όπως μας λέει ο Γιάννης Ράνιος, Πανούλης. Πολύ ωραία κίνηση από τον αρχηγό του Ολυμπιακού, υπάρχει φάουλ από τον Σαρικόπουλο. Δύο βολές, είναι πέμπτο φάουλ και δεν είναι από τον Σαρικόπουλο, είναι από τον Τσακαλέρη. Δικό μας λάθος. Δύο βολές για τον Βασίλη Σπανούλη. 7,5 λεπτά ακόμα για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Το σκορ στο 50-44. Ωραίο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Λοιπόν, Λεωνίδας Μενεγάκης, Πάουλ με Μπαρτζόκα. Ναι, ακριβώς. Έχουμε ιδιαίτερα στην πλευρά του πάγκου του Ολυμπιακού. Αντίθετα, από εκεί που εκτελεί ο Βασίλης Σπανούλης την εύστοχη βολή και κάνει το 52-44. Και τώρα βγαίνεται να γυρίσει στο παρκέ ο Πάουελ, που νομίζω, δεν ξέρω ο κόουτς πώς το έχει δει, υπάρχει ένα θεματάκι με την άμυνα του στο ζωγραφιστό. Εντάξει, όπως ξέρεις καλά, στο NBA δεν παίζουν καθόλου άμυνα. Τουλάχιστον στα πρώτα 82 παιχνίδια δεν ασχολείται κανείς. Εντάξει, ο Πάουελ δεν φημιζόταν ποτέ ότι είναι ο καλύτερος αμυντικός. Το σίγουρο είναι ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας προσπαθεί να τον βάλει στη λειτουργία, ότι στην Ευρώπη τα πράγματα είναι διαφορετικά και συνήθως τα πρωταθλήματα τα παίζουν οι ομάδες αυτές που παίζουν καλή άμυνα. Θέλει εντάξει χρόνο προσαρμογής, αλλά τα στοιχεία του τα επιθετικά είναι πάρα πολύ καλά. Δημήτρης Κατσίβελης για πρώτη φορά σήμερα στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν ο μοναδικός παίχτης από τους 12 του Ολυμπιακού σήμερα που δεν είχε αγωνιστεί. Για τον Άρη δεν έχουν αγωνιστεί ο Μούρτος και ο Βεζένκοφ. Πάσαλιτς για τρεις, θα στοχίσει rebound από τον Πάουλ. Το νομίζω ότι τον έβαλε τώρα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, αντί του Τσακαλέρη, ναι, ναι. Βεζέγκοφ, ο οποίος είναι ο γιος του παλιού παίχτη, του Σάσα Βεζέγκοφ, του πάλε πότε γκάρ της Εθνικής Βουλγαρίας.
Εδώ πολύ ωραία προσπάθεια, πολύ ωραία συνεργασία μεταξύ Σπανούλη και Πάουελ. 54-44 με τον Πάουελ να φτάνει τους 12 πόντους και να είναι πρώτο σκόρο τον αγώνα μαζί με τον Παπα-Νικολάου. Πάσαλης, 200 για πρώτη φορά στο σύν 10. Δύσκολη προσπάθεια, αλλά δείχνει να πει το καλάθι. Και στη συνέχεια ο Πάσαλης χρεώνεται με φάουλ στην προσπάθειά του να κλέψει το rebound, να κλέψει την μπάλα από τον Γιώργο Πρίντεζη που είχε κατεβάσει το rebound. Το συνδόθηκε σαν πολύ μεγάλη πίεση όταν σταμάτησε την τρίπλα. Ο Πάσαλιτς ασκήθηκε πολύ μεγάλη πίεση στην πρώτη πάσα με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να κάνει ένα βεβαιασμένο σουτ. Που δεν είχε αποτέλεσμα. Κατσίβελης τον πιέζει ο Πάσαλιτς. Σπανούλης θα πάρει το σκρίν από τον Πάουελ. Πάλι στον Πάουελ γλιστράει. Βαλαβρίσκει κάτω από το καλάθι. 10 δεύτερα ακόμα. Πρίντεζης, Σπανούλης. Αλλαγή μαρκαρισμάτων. Τώρα έχει βρεθεί ο Πρίντεζης με τον Καραποστόλου. Θα γυρίσει καλάθι. 56-44. 200 τρέχει ένα 14 σε αυτή την τρίτη περίοδο μέχρι τώρα, στα πρώτα 4 λεπτά και κάτι. Πάσαλιτς. Δύσκολη προσπάθεια. Υπάρχει φάουλ όμως από τον Κατσίβελη. Όπως λένε οι διαιτητές, ο Πάσαλιτς που παίρνει πολλές πρωτοβουλίες. Ο Χαρίσης στον αγωνιστικό χώρο, ο Σαρικόπουλος στον πάγκο. Πού το θυμήθηκες αυτό το κορυδαλό? Για πες μας, Λεωνίδα. Σε άκουσα νωρίτερα να λες για το Σαρικόπουλο και τώρα με την είσοδο του Χαρίση θυμήθηκα ότι και αυτός είναι παίκτης του Ολυμπιακού από τον αλής του μνήμης Κορυδαλό. Ξέξε, τώρα, είχε καταλήξει ο Ολυμπιακός στην εποχή της ανυπολιψίας. Αυτές τις μέρες τώρα η λέξη Κορυδαλό φέρνει πολλά στο μυαλό, οπότε είναι καλύτερα να τις αποφεύγουμε. Ναι, εντάξει, αλλά δεν βλέπω και πολλούς προς τα μέσα, προς τα έξω βλέπω πολλούς. Αυτό έχει δίκιο. Μιλάμε για την εποχή που ο Ολυμπιακός έπαιζε στον Κορυδαλό λίγο πριν τους Ολυμπιακούς αγώνες, όταν και το ΣΕΦ είχε δοθεί για να φτιαχτεί εν όψη των Ολυμπιακών αγώνων. Σπανούλης για τον Πάουελ, πολύ ωραία συνεργασία. Δεν έχει όμως καλό τελείωμα εδώ ο Πάουελ. Το 56-46 παραμένει. Πελεκάνος. Λάθος Πάουελ, θα κλέψει την μπάλα. Υπάρχει φάουλ από τον Πάσαλιτς προκειμένου να σταματήσει τον εφηδιασμό του Ολυμπιακού. Έχασε ευκαιρία τώρα εκεί πέρα να παίξουν πώς θα έχουμε το χαρί. Ήταν κακή η πάσα του Πελεκάνου. Συνήθως στο ψηλό πρέπει να την πασάρει στην μπάλα ή σκαστή πάσα για να τον αναγκάσει να παίξει χαμηλά και να βάλει στην πλάτη τον αντίπαλο ψηλό ή να τον περιμένει να αποστάρει. Στην κίνηση επάνω είναι δύσκολο ένα παιδί να πιάσει την μπάλα. Δύο βολές για τον Σπανούλη. Άρης έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Ο Σπανούλης μέχρι τώρα έχει 6 πόντους με 2-2 βολές, 2-3 δίποντα. Έχει ένα rebound, μία assist. Ο Βασίλης Σπανούλης ευστοχή. Κάνει το 57-46. Εάν βάλει και την βολή, θα ισοφαρίσει τη μεγαλύτερη διαφορά στον αγώνα μέχρι τώρα, το συν 12 για τον Ολυμπιακό. Πράγματι ευστοχή. 58-46 και 56-44 είναι μεγαλύτερες διαφορές μέχρι τώρα στον αγώνα. Και χάνει τη θέση του Πελεκάνου. Έχει προσπαθεί τώρα ο Βαγγέλης Αγγέλου να κάνει πόσο μεγαλύτερο rotation μπορεί στην ομάδα, να έχει όλους τους παίκτες του έτοιμος. Πιθανότατα, έχει πιθανότητα, είμαι σίγουρος ότι σκέφτεται τα επόμενα παιχνίδια που ακολουθούν. Με πρώτο με τον Νίκαρο στο Αλεξάνδριο. Νίκαρο που είναι ένα πάρα πολύ κομβικό παιχνίδι για τον Άρη. Όλα αυτά όμως θα τα πούμε σε πολύ λίγο, καθώς υπάρχει time out από τον Βαγγέλη Αγγέλου και τον Άρη. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε στον Πειραιά σε μερικά λεπτά. Σε μερικά δευτερόλεπτα και όχι σε μερικά λεπτά επιστρέψαμε στον Πειραιά. Ολυμπιακός Άρης 58-46. Κύριε Φραγιά, νομίζω είναι αυτό που λέγαμε στο ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου. Ο Ολυμπιακός θα πιέσει, θα τρέξει και θα ανοίξει λίγο το ρυθμό του παιχνιδιού. Εντάξει, ήταν αναμενόμενο ότι ο Ολυμπιακός είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να ξεκινήσει από την άμυνα του κάποια στιγμή για να δώσει ένα ρυθμό διαφορετικό στο παιχνίδι. Ήταν θέμα χρόνου να το κάνει.
και στα σημεία που θέλει να πιέσει πραγματικά είναι αποτελεσματικός και μπορεί και ανοίγει το σκορ να έχει μια απόσταση ασφαλείας. Από την άλλη πλευρά μας δεν πάμε να αναγνωρίσουμε ότι ο Γκάρης κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια σήμερα. Από τα παιχνίδια που έχω δει το Άρη φέτος, πιθανόν να είναι και το ένα από τα καλύτερα του. Γιατί όπως είπαμε την Κυριακή, είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, το παιχνίδι με τον Ίκαρο είναι αυτό που λένε do or die. Δηλαδή είναι από τα παιχνίδια που πρέπει ο Άρης να τα κερδίσει μέσα στο Αλεξάνδριο. Απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, με ένα πολύ καλό προπονητή όπως είναι ο Δημήτρης ο Πρίφτης, που έχει κάνει μια εξαιρετική πορεία μέχρι αυτή τη στιγμή ο Ίκαρος. Και δεν είναι καθόλου εύκολο παιχνίδι αυτό της Κυριακής ή του Σαββάτου, δεν ξέρω πότε πέφτουμε. Το Σάββατο. Το Σάββατο. Τουλάχιστον έτσι είναι, αυτό είναι μέχρι τώρα προγραμματισμένο. 58-46 ο Πάουλ θα χάσει το σούτ. Ευκαιρία να πάμε στους πάγκους των δύο ομάδων. Ξεκίνημα από την ομάδα που πήρε το time out και τον Άρη, Γιάννης Ράνιος. Σύστημα το οποίο θα έχει τελικό αποδέκτη είτε τον παίχτη που έχει τώρα την μπαλά, τον Πάσαλιτς, είτε με τον Καραποστόλου. Ήταν κάποιες εναλλακτικές επιλογές που δοκίμασε λίγο νωρίτερα από αυτά που είπε. Προφανώς δοκιμασμένα στην προπόνηση και ίσως να έχουν και άμεση συνάρτηση με αυτά που θέλουν να δει ο Βαγγέλης Αγγέλου, με αυτά που λέγατε λίγο νωρίτερα. Δηλαδή και εν ώψη του δύσκολου αγώνα που ακολουθεί με τον Ίκαρο. Και Λεωνίδας Μενεγάκης στον πάγκο του Ολυμπιακού. Στην άμυνα, όμοια προσπάθεια, έτσι λίγο πιο απλωμένο στην περιφέρεια, αρκετά πιεστικός ο Ολυμπιακός. Αυτό ζήτησε από τους παίκτες να συνεχίσουν ο Μπαρτζόκας. Και στην επίθεση, ένα side pick and roll με εκφρασή τον Πρίντεζη. Αλλά στην προηγούμενη φάση, ο Πάουλ θέλησε να βάλει τον 14ο πόντο του που δεν το κατάφερε. Εντάξει, τώρα σπέχισε καθαρά πάνω στον Πρίντεζη να παίξει απέναντι στο πιτσερικά το Βεζέκο, που είναι μόλις 17 χρονών. Έτσι κι αλλιώς εκεί υπερτερεί ο Πρίντεζη. Έχασε το καλάθι, εντάξει. Χαρίσεις για τον Πάσαλιτς, αμέσως για τρεις, το σκέφτεται, θα στοχίσει, rebound από τον Πάουελ. Σπανούλης για τον Ολυμπιακό που προηγείται με 12 πόντους διαφορά. Πρίτεζης, πολύ ωραία προσπάθεια, καλά και φάουλ από τον Γιώργο Πρίτεζη. Πολύ ωραία assist, πολύ ωραία πάσα από τον Βασίλη Σπανούλη. Θα τελειώσει τη φάση ο Πρίτεζης. Πολύ ωραία προσπάθεια, ξαναβλέπετε εδώ. Φάουλ είναι με το σώμα από τον Κώστα Χαρίση. Στον πάγκο Βασίλης Πανούλης, ο Κώστας Λούκας εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Ολυμπιακός αρχίζει και διευρύνει διαφορά. Είναι τώρα στο συν 14. Έτσι, κάποια στιγμή ήταν αναμενόμενο ότι πέρα από την ποιότητα των δύο ομάδων είναι και το ρόστερ του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ βαθύ. Δηλαδή, μην ξεχνάμε, δεν παίζει ο Λό σήμερα, είναι έξω. Δεν βλέπεις δηλαδή διαφορές στο να λείπει κάποιος παίχτης, αν εξαιρέσουμε τους 3-4 πολύ μεγάλους στάρ που έχει ο Ολυμπιακός. Χαντ στο συν 14, Ολυμπιακός Χαρίσης έχει αντίπαλο τον Πάουελ. Πελεκάνος, πολύ ωραία προσπάθεια από τον Μιχάλη Πελεκάνο. Είναι ο πρώτος παίχτης του Άρη στο σημερινό αγώνα που φτάνει σε διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Κατσίβελης θα κάνει τον drive, θα πάρει το φάουλ όπως λένε οι διαιτητές. 3-20 για να λήξει και η τρίτη περίοδος εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και νομίζω ότι ο Βαγγέλης Αγγέλου θα κουμπίσει πάνω σε αυτά τα σκάουτ που θα κάνουν πιθανόν και θα δείξουν κάποια πράγματα. Όχι πιθανόν, θα κάνουν σίγουρα και θα δείξουν κάποια πράγματα από το σημερινό παιχνίδι. Έχει πολύ καλά στοιχεία δείξει ο Άρης, τουλάχιστον και στο κομμάτι της επίθεσης, αλλά και κάποιες φάσεις που έχουν κάνει στην άμυνα, ώστε να βασιστεί πάνω σε αυτά, να δημιουργήσει ακόμα καλύτερη ψυχολογία στα παιδιά εν ώψη των επόμενων παιχνιδιών που έχει. Κατσίβελης θα ευστοχίσει στη μία από τις δύο βολές. Το σκόρ είναι στο 61-48. Ο Άρης που σκόραρε στην πρώτη περίοδο 24 πόντους, στη δεύτερη 16, τώρα έχει μόλις 8. Χαντ. Λογικό είναι, πέσανε λίγο τα ποσοστά. Χαρίσεις και πάλι για τον Χαντ. Υπάρχει παγίδα. Πελεκάνος για τρεις από την κορυφή μέσα. 61-51. Του Πελεκάνου ανεβαίνουν τα στατιστικά όμως. Ναι, του Πελεκάνου ανεβαίνουν. Δεν ξεκίνησε τόσο εύστοχος, τόσο ζεστά, αλλά όσο περνάει η ώρα είναι καλύτερο. 61-51, 63-51 με τον Γιώργο Πρίντεζη. Ο Πελεκάνος, ο οποίος έχει μέχρι τώρα 13 πόντους, με 2-2 βολές, 4-6 δίποντα, 1-2 τρίποντα, 7 rebound, 2 λάθη, 1 assist, 1 κλέψιμο. Πολύ καλή παρουσία. Πάρα πολύ καλή παρουσία. Από τον Μιχάλη Πελεκάνο. Φυσικά ο κότς του Άρη αυτό την παρουσία του Πελεκάνου θα τη θέλει να την έχει στα επόμενα παιχνίδια. Αυτό είναι το σημαντικό. Όπως σωστά μας λέει ο Γιάννης Ράνιος, ήταν άποντος στο πρώτο δεκάλεπτο. Καραποστόλη τώρα με τον Σλούκα. Πάμε να δούμε τις πεντάδες των δύο ομάδων αυτή την ώρα στο παρκέ. Πάουελ, Περπέρογλου, Κατσίβελης, Λούκας και Παπα-Νικολάου για τον Ολυμπιακό.
Καραποστόλου, Πελεκάνος, Χαρίσης, Βεζένκοφ και Χαντ για την ομάδα του Άρη. Εδώ ο Χαρίσης θα γυρίσει σωστά, αλλά θα βρει μπάλα στο σίδερο. Σκόρος του 64-51. Σλούκας. Τον Πάουελ. Τώρα θα πάει ο καθηγητής του μαρκάρι ο Χαρίσης. Θα γυρίσει. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Τζος Πάουελ. Είναι αυτό. Βλέπετε κύριε Φαγιά, το γλυκό σουτ που έχει από τα 3-4-5 μέτρα. Το έχει αυτό το σουτ. Και εκείνη η αγαπημένη του κίνηση αυτή όταν πάρει την μπάλα στο low post. Ο Πάουελ που έχει μέχρι τώρα. Είναι πρώτο σκόρερ του αγώνα με 14 πόντους, έχει 6-6 βολές, 4-8 δίποντα. Έχει 6 rebound, 1 λάθος. Ο Πάουλ ο οποίος καταχειροκροτούμενος κάθεται στον πάγκο του Ολυμπιακού. Να πάρει χρόνο και ο Μαυροϊδής. Πολύ καλή παρουσία από τον Πάουλ. Βεργίνης. Αντίπολο τον Κατσίβελη. Καραποστόλου. Βγάλει έξω για τον Βεργίνη, τελειώνει επίθεση στο Άρη, 3-2, Βεργίνη στο σίδερο, Περπέρογλου το rebound. Σε σέντε επίθεση ο Ολυμπιακός, με τον Σλούκα, όχι θα πάρει κατευθείαν την προσπάθεια και θα φτωχίσει. 69-51. Εδώ μας μπέρδεψε ο Σλούκας. Εντάξει, βρήκε χώρο, πήγαν όλοι πίσω, τον αφήσανε γιατί όλοι πιστέψαν θα πασάρει. Εντάξει, είναι εξαιρετικό σου τελευταίο πόντο. 69-51, μεγαλύτερη διαφορά στον αγώνα, το συν 18 για τον Ολυμπιακό. Βεργίνης, Πελεκάνος και πάλι τελειώνει ο πίθος του Άρη, μένουν 4-3-2. Μπαλά θα βρει στη Στεφάνη για τον Άρη. Παπα-Νικολάου, ωραία προσπάθεια. 71-51, time out από τον Βαγγέλη Αγγέλου για πρώτη φορά στον αγώνα, διαφορά στο συν 20. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο στον Πειραιά. Εδώ είναι η πρώτη σφόρα των δύο ομάδων και του αγώνα. Βέβαια, Παπα-Νικολάου και Πάολη για τον Ολυμπιακό έχουν από 14, Πελεκάνος για τον Άρη 13, Πρίντεζης 12, είναι οι τέσσερις παίκτες με διψήφαρθον πόντων στον αγώνα. Από 8 έχουν Πάσαλετς, Βοχορίδης, Άντης, Σπανούλης, από 6 Βεργίνης και Σαρικόπουλος. Ανέβηκε ο Ολυμπιακός, έπεσε ο Άρης. Λογική εξέλιξη, το λέγαμε και στο πρώτο. Εμείς είχαμε κάποια στιγμή πως θα αντισταθεί σε μια ομάδα που προείπαμε ότι ίσως είναι πιο φορμαρισμένη στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός δεν έχει ανεβάσει και ιδιαίτερα τους ρυθμούς του σήμερα. Πιθανόν εντάξει το μυαλό είναι στα επόμενα παιχνίδια για την Ευρωλίγκα. Και ο Άρης, όπως είπαμε, ετοιμάζεται για αυτά πραγματικά τα παιχνίδια που τον ενδιαφέρουν και είναι εντός προγράμματος. Βεργίνης για τον Σαρικόπουλο. Για τον Πάσαλιτς. Πολύ ωραία προσπάθεια για τον Άρη, αλλά εδώ είναι άτυχος ο Σαρικόπουλος. Δεν θα αφήσει καλά την μπάλα. Σλούκας. Ολυμπιακός ανοίγει τον εφηδιασμό. Υπάρχει επιστροφή του Άρη στην άμυνα όμως. Ο Παπα-Νικολάου έχει μισμάτς με τον Βεργίνη. Το διαβάζει, τον κατεβάζει χαμηλά στο καλάθι. Θα γυρίσει πολύ ωραία ο Κώστας Παπα-Νικολάου. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να πας να φέρεις πολύ γρήγορα βοήθεια. Εκεί έμεινε να παίξει ένας εναντίον ενός. Παπα-Νικολάου έχει 16 πόντους με 5-5 δίποντα, 2-2 τρίποντα, αλάνθαστος και δεν έχει σπάρει ακόμα βολή. Μπάλα στο σίδερο, rebound από τον Ολυμπιακό και τον Σλούκα. Ο Ολυμπιακός που έχει 22 rebound, ο Άρης έχει 26. Σλούκας, το drive, θα αφήσει την μπάλα με το αριστερό, τέλος τρίτης περίοδου στο σεφ, Ολυμπιακός Άρης, 73-51. Επιστροφή σε πολύ λίγο για την τέταρτη περίοδο του αγώνα. Στο σεφ, Ολυμπιακός Άρης 73-51. Ο Ολυμπιακός που έκανε ένα 27-11 στην τρίτη περίοδο. Άνοιξε βέβαια τη διαφορά από το συν 6 που ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Πολύ καλός ο Παπα-Νικολάου για τον Ολυμπιακό, πολύ καλός ο Πάουελ, πολύ καλός ο Πρίντεζης, είναι η πρώτη σκόρη της ομάδας. Για τον Άρη, σε πολύ καλή μέρα, είναι ο Μιχάλης Πελεκάνης, ο Παπα-Νικολάου εξακολουθεί τις πολύ καλές εμφανίσεις. Εδώ τα λέει με τον Δημήτρη Μαυροϊδή. Οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν πει στον αγωνιστικό χώρο, γι' αυτό και θα πάμε ευθύς αμέσως στον Λεωνίδα Μενεγάκη. Λεωνίδα. Κάποια σχέδια επίθεσης
από το low post, στο low post μάλλον για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Αυτό τους, θα τους έδειχνε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, οπότε περιμένουμε να συνεχίσει περίπου στο ίδιο τέμπο, αφού μέσα στη ρακέτα είναι που έγινε η διαφορά τις τελευταίες, το τελευταίο δεκάλεπτο. Για τη συνουσία τώρα δοκιμάζει ο Ολυμπιακός ένα σχήμα που σπανίως έχει παίξει, δεν θυμάμαι, έχει παίξει φέτος, με Παπα-Νικολάου Περπέροβλου. Πάμε και στον Γιάννη Ράνιο. Γιάννη. Φωνές από τον Βαγγέλη Αγγέλου, γιατί δεν υπήρχε συνεργασία τουλάχιστον στις τελευταίες φάσεις στην άμυνα. Αυτό ήταν που διαρκώς φώναζε προς τους παίκτες και μία από τις οδηγίες που έδωσε θα έλεγα ότι αφορούν στον επιθετικό τομέα να μεταφέρει την μπάλα πιο κοντά στο καλάθι. 73-51. Και στο 4 έχει πάει Παπα-Νικολά, ο οποίος τώρα μαρκάρει το Σαρικόπουλο. Έχει περάσει ο Κετσεβίτης στον αγωνιστικό χώρο, η μπάλα θα βρει σε παίκτη του Ολυμπιακού και επίθεση για τον Άρη. Θα έχει ενδιαφέρον, γιατί το έχουμε δει, νομίζω το έχουμε δει σε ένα ακόμα αγώνα. Περπέρογλου μαζί με Παπα-Νικολάου, ναι, πολύ λίγο όμως, πάρα πολύ λίγο, για περίπου 2 λεπτά, όχι παραπάνω. Στον αγώνα με την Καβάλα. Για περίπου 1-2 λεπτό είχαν παίξει οι δυο τους μαζί και ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει με 51 πόντους διαφορά. Δοκιμάζει ο Γιώργος Μπαρτζόκας, θέλει να δει πράγματα. Σε αυτά τα παιχνίδια, όπως είναι τώρα το σκορ στους 20 πόντους, προσφέρονται. Συνεχίστε να παίζετε, λέει ο Βαγγέλης Αγγέλης στο Βακοβέα. Κλέβουμε το ρεπορτάζ του Γιάννη Ράνιου. Γιατί μάλλον είδε μια νοθρότητα στην τρίτη περίοδο. Κάποια στιγμή ξέρεις το αγκυπέκτες σου λέει έχει φύγει το παιχνίδι, αλλά ο προπονητής πρέπει να τους πιέσει, γιατί το μυαλό του Βαγγέλη σίγουρα είναι πολύ πιο μακριά από αυτό το παιχνίδι. Εδώ ο Ολυμπιακός θα χάσει το καλάθι με τον Χαν, με τον Μαυροϊδή Μεσχόρδη και τον Παπα-Νικολάου. 73-53. Ο Άρης που ξεκίνησε την τέταρτη περίοδο με Βεργίνη Πάσαλιτ, Σαρικόπουλο, Πελεκάνο και Χαν. Πελεκάνος που θα κάνει το τρίποντο και θα ευστοχίσει. 16 πόντους ο Μιχάλης Πελεκάνος. Πολύ καλή παρουσία στα παλιά του λιμέρια, στην επιστροφή στο σεφ. Σλούκας, Παπα-Νικολάου, Μαυροϊδής, Γκετσεβίτσιος και Περπέροβλη πεντάδα για τον Ολυμπιακό. Ο Άρης που μειώνει από τους 21, τους 22 πόντους στους 17. Περπέρογλου για 3, είναι μέσα. Περπέρογλου άμα βρεθεί σε αυτή τη θέση και μόνος και πολλές φορές ευστοχή. 76-56 Βεργίνης, Σαρικόπουλος, δύσκολη προσπάθεια. 70, ήτανε δίποντο πριν, 75-58. Τώρα για τον Άρη. Τον Σαρικόπουλο να φτάνει και αυτό σε διψήφιο αριθμό πόντου του 10. Μαυροειδής δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση, θα πάρει όμως το φάουλ από τον Σαρικόπουλο. Ήρθε η ώρα να κάτσει στον πάγκο και ο Κώστας Παπα-Νικολάου. Θα περάσει θέση του Πέρο Άτζη Παπα-Νικολάου στον πάγκο με 16 πόντους, 5-5 τίποτα, 2-2 τρίποντα, 2 rebound, 2 λάθη, 2 assist, 2 κλεψίματα. Αρκετά πληθωρική παρουσία και χωρίς να έχει σουτάρει βολή. Και χωρίς βολή, ναι. Και χωρίς βολή. Εγώ βλέπα τώρα, όση ώρα διαβάζεις τα στατιστικά, βλέπα το Γιώργο τον Μπαρτζόκα στον πάγκο που φώναζε στους συνεργάτες του, μάλλον τους έλεγε για τελευταία φάση που δέχτηκαν ένα καλάθι από το Σαρικόπουλο. Δεν παίξαν καλά στο πίγκερ. Όλοι οι προπονητές πάντα είναι στην μπουρμούρα. Πάντα έχουν λόγο να λένε κάτι. Θέλουν να βελτιώνουν και πράγματα μέσα στο αγώνα. Ακριβώς το λέω. Το ξέρετε εσείς καλύτερα. Ακριβώς γι' αυτό το λέω. 77-58. Ο Ολυμπιακός πλησιάζει ξανά το συν 20 με τον Πάσαλιτς. Κάνει το σουτ, είναι άστοχο. Μαυροειδής, με συγχωρείτε, το rebound για τον Σλούκα. Στέκει, θα πάρει το σουτ ψηλά από τον Πάσαλιτς. Θα πάρει και το τρίποντο, θα στοχίσει rebound από τους παίκτες του Άρη. Τον νεαρό, τον Λευτέρη Μποχωρίδη. Σαρικόπουλος ζητάει τον Πάσαλιτς για να ανέβει. Θα πάρει την μπάλα, προσπαθεί να γυρίσει με το αριστερό, δυσκολεύεται. Rebound από τον Ολυμπιακό και τον Περπέρογλου. Κετσεβίτσιους, Μαυροειδής, καλάθι και φάουλ από τον Δημήτρη Μαυροειδή
σωστός εφηβιασμός του Ολυμπιακού. Σωστός εφηβιασμός και ποιος θες ήταν η άμυνα τώρα που παίξαν στο ίδιο pick and roll. Γι' αυτό τώρα και ο Παρμέκα σταμάτησε να... Αυτό το έξω goal foul τώρα που... Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να δεχτεί μια ομάδα. Δηλαδή πραγματικά σαν προπονητής δεν πάει να καταλάβεις γιατί το λες πολλές φορές στους παίχτες σου ή άστο να το βάλει ή κάτι του φάλου να πάει στις δύο βολές. 79-58 είναι άστοχη βολή από τον Μαυροϊδή. Ο Μάτζαρης και ο Χάνης είναι οι μοναδικοί παίκτες που δεν έχουν σκοράρει ακόμα από τον Ολυμπιακό. Για τον Άρη δεν έχει σκοράρει ο Καραποστόλου, ο Βεζένκοφ και ο Μούρτος που όμως δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου μέχρι τώρα. Σλούκας για τον Νάντιτς. Ζητάει την μπάλα ο Μαυροϊδής. Θα περάσει κάτω από το καλάθι, αλλά εκεί μάλλον έπρεπε να τελειώσει τη φάση και όχι να δώσει πάσα στον Περπέρογλου. Μποχωρίδης με το αριστερό θα στοχίσει. Και τώρα ο Περπέρογλου αντίπαλο τον Χαν. Ο Μαυροϊδής εδώ θα τελειώσει τη φάση από την assist του Στράτου Περπέρογλου. 81-58. Αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά στον αγώνα. Το σύν 23 για τον Ολυμπιακό. Ενδιασμοί 10 στις 11 για τον Ολυμπιακό, 3 στις 5 για τον Άρη. Λεωνίδα, κάτι θες να επισημάνεις? Είδα μια κίνηση, βέβαια είναι συνηθισμένη σε κάποιες περιπτώσεις. Το θέμα είναι πόσο θα είναι ζημιά ή απλά μια ενόχληση της στιγμής από κάποια υπερέκταση ή κάποια προσπάθεια. Ο Γκετσεβίτσιος έπιανε και έτρεπε τον καρπό του αριστερού του χεριού. Τώρα θα δούμε στην πορεία. Δεν φαίνεται πάντα να ζητάει αλλαγή. Όπως και αν είναι το Μπάσαλης, τώρα δεν νομίζω εκεί να έχει πρόβλημα. Ναι, έτσι το βλέπω κι εγώ. 81-58, η παράβαση είναι για τον Άρη, η μπάλα θα πάει στον Ολυμπιακό. Ο Κατσίβαλης θα επανέλθει στον αγωνιστικό χώρο, θα πάρει την θέση του Κώστα Σλούκα. Ο Σλούκας που πάει στον πάγκο με 7 πόντους, 2-4 δίποτα, 1-4 τρίποντα, 1 rebound, 1 λάθος, 4 assist, ένα κλέψιμο από τον Κώστα Σλούκα. Και τώρα η πεντάδα του Ολυμπιακού είναι ο Κατσίβελης, ο Άντιτς, ο Μαυροϊδής, ο Περπέρογλου και ο Γκετσεβίτσιους, ο οποίος θα σουτάρει αμέσως, όπως είπατε νωρίτερα, θα χάσει το σουτ, αλλά στην προσπάθειά του για να πάρει rebound το Άντιτς θα κερδίσει το φάουλ. 5,5 λεπτά ακόμα. Έχει μπει το νερό στα βλάκι τώρα πλέον. Και τώρα οι προπονητές ψάχνουν να δουν πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Άντιτς για 2 θα ευστοχίσει από την γωνία. 83-58. Διαφορά όλο ένα και διευρύνεται. Ο Ολυμπιακός δέχτηκε από τον Άρη στο πρώτο ημίχρονο 40 πόντους. Μέχρι τώρα έχει δεχτεί 18 και μέσα με ακόμα 5 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Κατσίβελης, Άντιτς. Εκεί δεν θα μπορούσε να περάσει η πάσα στον Κατσίβελη. Είναι πολύ χαμηλή. Ο Βεργίνης την κατάλαβε, έκλεψε την μπάλα και στη συνέχεια θα πάρει το φάουλ. Ο Άρης που κάνει πολλές αλλαγές. Έχει 10-12 βολές, 15-37 δίποντα, 6-13 τρίποντα, 30 rebound, 17 λάθη από τον Άρη. Τα περισσότερα στο δεύτερο ημίχρονο είναι πολύ μεγάλη διαφορά από τον Ολυμπιακό. Έχει 10. Εντάξει, εκεί ευθύνεται και ο Ολυμπιακός, ότι αύξησε την πίεση του στην άμυνα. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Δημήτρη Κατσίβελη σε επανάληψη. Και όπως μας λέει ο Λεωνίδας Μενεγάκης, τον αποθεώνει ο Βασίλης Πανούλης στον πάγκο. Ένα ακόμα goal foul, το έκτος στον αγώνα για τον Ολυμπιακό. 85-58 και τώρα 86-58. Για τον λόγο του αλυσίες και δευραγία, ο Άρης είχε στο πρώτο μήθυνο 10 λάθη και έχει φτάσει ήδη τα 18. Εντάξει, είναι αρκετά, αλλά αυτό είναι όπως είπαμε και προϊόν και της κούρασης λίγο των παιχτών του Άρη. Γιατί καμιά φορά λένε ότι το να παίζει δύο παιχνίδια τη βδομάδα είναι κούραση όπως παίζει ο Ολυμπιακός. Εμένα η άποψή μου είναι ότι καλύτερα παίζει δύο παιχνίδια τη βδομάδα παρά είναι γιατί σε κρατάς καλύτερο ρυθμό. Και ειδικά όταν έχεις πολλούς παίκτες και μπορείς να τους χρησιμοποιείς και να εναλλάσσεις, σε κρατάς σε καλύτερο ρυθμό. Ολυμπιακός, ο οποίος έπαιξε την Παρασκευή στο Κάουνας, παίζει σήμερα Δευτέρα με τον Άρη. Παίζει την Πέμπτη στην Κροατία με την Τσεντεβίτα και παίζει την Κυριακή στο Ρέθινο με την τοπική ομάδα. Οπότε δηλαδή σε 9 μέρες θα παίξει 4 παιχνίδια.
Δεν είναι κακό. Νομίζω ότι ο συνηθίστε είσαι από την Ουκρανία. Εγώ με αυτά που θα εκεί πλέον δεν μου κάνει τίποτα. Εκεί που έχει τρεις γύρους το πρωτάθλημα. Εκεί που έχει τρεις γύρους. Έχει 39 παιχνίδια regular season. Παίζει ένα μέρα παραμέρα με ταξίδι. Και playoff. Και playoff. Και Eurocup κάποιες ομάδες. Και Βαλτική Λίγκα. Και όσοι ζήσουν στο τέλος. Εντάξει. Και με μετακινήσεις, όπως μας λέγατε, με τρένο. Ναι, δεν μετακινήσεις είναι, δεν είναι με αεροπλάνο. Είναι έξω από μια ομάδα ναυτοδομάς που έχει ιδιωτικό σκάφος, όλοι οι άλλοι μετακινούνται με τρένο. Και δεν έχει ιδιαίτερα μικρές οι αποστάσεις στην Ουκρανία. Όχι, δεν είναι ιδιαίτερα. Και τα τρένα, πιστέψτε με, δεν έχουν καμία σχέση με το Orient Express, έτσι. Καμία σχέση. 88-58. Ολυμπιακός για πρώτη φορά στον αγώνα στους 30. Χαρίσεις με τον Πελεκάνο. Θα δώσει το screen στον Περπέρογλου στη γωνία για τον Βεζένκοφ. Πάσαλιτς από τα 6,5 μέτρα είναι μέσα. Έτσι βγάζει το ψωμί του Πάσαλιτς από πέρσι την Καβάλα. Καλός παίχτης. Πολύ καλός. Και αρκετά έμπειρος. 10 πόντους, 2-2 βολές, 1-7 δίποντο όμως. Είναι το πρώτο του δίποντο στον αγώνα. 2-4 τρίποντα, 2 rebound, 2 λάθη για τον Πάσαλιτς. Περπέρογλου θα στοχίσει το τρίποντο. Δεν υπάρχει φάλ πάνω στο Μαυροίδη, λένε οι διαιτητές. Όπως είναι ο Άρης και το είπαμε και στο ξεκίνημα της μετάδοσης, εάν είχε τη δυνατότητα να μπορέσει να πάρει τρεις καλούς Αμερικάνους παίχτες, όχι ιδιαίτερα ακριβώς, αλλά τρεις καλούς παίχτες, επειδή το ελληνικό του υλικό είναι αξιόλογο και πολύ καλό, σύν την προσθήκη του Πάσαλιτς που είναι γνωστός από πέρυσι από την Καβάλα, θα ήταν μια ομάδα πάρα πολύ ανταγωνιστική. Δυστυχώς, θα ξεπληρώνονται λάθη που πιθανόν δεν ευθύνεται ούτε αυτή η δείξη, ούτε οι προηγούμενοι, δεν ξέρω ποιος ευθύνεται, αλλά είναι κρίμα γιατί μια ομάδα τόσο ιστορική, τόσο μεγάλη, να μην έχει τη δυνατότητα να είναι στη λίστα απαγορεύσεων μεταγραφών της FIBA. Είναι πολλά τα χρέη από τις προηγούμενες και οφειλές. Ναι. Θα μου πεις και αυτοί που τους χρωστάνε λεφτά δεν πρέπει να τα πάρουν, αλλά εντάξει. Είναι μια πολύ μεγάλη και πολύ μεγάλη συζήτηση. 89-60 Ολυμπιακός με τον Γετσεβίτσιους. Αν ευστοχήσει ο Κετσεβίτσης θα φτάσει ο Ολυμπιακός 90 πόντων και θα φτάσει κοντά στο μέσο όρο του φέτος στην Ελλάδα. Έχει 92,2 πόντους. Πιστεύω θα το ξεπεράσει το μέσο όρο αυτό σήμερα. Όπως ναι. Είναι, γιατί έχει ακόμα 3 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα. Πάσαλιτς. Μια ακόμα πολύ ωραία προσπάθεια από τον Πάσαλιτς. Είναι 62, τελευταίο τρίλεπτο της αναμέτρησης Ολυμπιακός που έχει εδώ στο ΣΕΦ φέτος 2 εκατοστάρες με την Δράμα 103-67 και με την Καβάλα 113-62. Για να δούμε αν θα ξεπεράσει τους 100 πόντους. Στο συν 30 Ολυμπιακός 92-62. Πάσαλιτς και πάλι. Έχει σκοράρει τους τελευταίους 4 πόντους του Άρη. Κατσίβελης. Περπέρογλου. Ο Άντιτς ζητάει την μπάλα με τον Βεζένκο. Μαυροειδής. Ωραία προσπάθεια από τον Δημήτρη Μαυροειδή. 94-62. Έβαλε σωστά το κορμί του. Να μην χτυπήσει κιόλας έτσι όπως πήγε στην προσπάθεια. 94-62. Μποχορίδης για 3 από τα 7,5 μέτρα είναι άστοχος. Ο Άντις θα πάρει το rebound. Κατσίβελης κλέβει την μπάλα όμως ο Βεζένκοφ. 3-2 για τον Άρη. Πήγανε και το φάουλ, εντάξει. Για να κόψει τον εφηνιδιασμό. Και πολλά χαμόγελα μεταξύ του Πελεκάνου και του Πέρο Άντιτς. Μετά το φάουλ που έκανε ο Κατσίβελης. Χειροκροτήματα για τον Μιχάλη Πελεκάνο που κάθεται στον πάγκο με 16 πόντους, 2-2 βολές, 4-7 δίποντα, 2-4 τρίποντα, 8 rebound, 3 λάθη, 1 assist, ένα κλέψιμο, πολύ καλή παρουσία. Αλλά όπως είπατε και εσείς κύριε Φραγκιά, ο Βαγγέλης Αγγέλου τον Πελεκάνο το θέλει να είναι έτσι και στα επόμενα παιχνίδια. Σε αυτά που πρέπει να κερδίσει. Στα πιο κρίσιμα παιχνίδια.
στα παιχνίδια πρέπει που λένε οι προπονητές. 94-62. Τελευταίο 1,5 λεπτό στον Πειραιά. Γκετσεβίτσος για 3 από τη γωνία, μέσα. Πάντως στο χέρι του Γκετσεβίτσος το βλέπω καλά. Όταν σουτάρει δεν το βλέπω να βονάει καθόλου που λέγει ο Λεωνίδας. Για χαρά σουτάρει. 97-62, 1 και 10 ακόμα. Βερικίνης, τελευταίες επιθέσεις του αγώνα εδώ στο σεφ. Γιατί πίσω έχει ξεκαθαρίσει πολύ ώρα. Βεργίνης για 3 από τη γωνία, καλάθι. 97-65. Για τον Άρη, για να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα φτάσει, θα ξεπεράσει τους 100 πόντους σε αυτό το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός που έχει παίξει μέχρι τώρα 3 παιχνίδια στο σεφ, στα 2 ήταν στο συν 100. Μαυροειδής, καλάθι και φάουλ. Ωραία συνεργασία με τον Νάντι και ωραία πάσα του Σοφιανού. 41,1 δευτερόλεπτα για να λήξει το παιχνίδι. Με τον Μαυροειδή να φτάνει στους 11 πόντους και τον Ολυμπιακό της 100. 165. Έκανε τελικά ο Ολυμπιακός την κατοστάρα. Τρίτη στο σεφ για φέτος στα 4 παιχνίδια. Μόνο με τον Πάγο δεν είχε ξεπεράσει το 100 πόντους. Είχε πετύχει 89. Σε ένα παιχνίδι που επίσης ο Πάγο για 25 λεπτά στην πρεμιέρα της Α1 ήταν ανταγωνιστικότατος. Αλλά στη συνέχεια δεν άντεξε απέναντι στον Ολυμπιακό. Τελευταία επίδεση του αγώνα θα είναι για τον Ολυμπιακό. Βεργίνης πιέζει. Γι' αυτό ακούτε και... Ναι, ο Ολυμπιακός μάλλον δεν θέλει να εκτελέσει καν επίθεση. Τώρα δεν θέλει ούτε ο Βεργίνης να παίξει άμυνα. Και ζήσαμε εμείς καλά και όλα καλά. Τέλειο είναι το παιχνίδι στο σεφ. Ο Ολυμπιακός θα κάνει έναν υγιεινό περίπατο στο δεύτερο ημίχρονο όμως. Με 165-46-40 ήταν το πρώτο ημίχρονο. Αλλά ο Ολυμπιακός πέτυχε στο δεύτερο ημίχρονο 54 πόντους. Δέχτηκε 25 και κάπου εκεί, στην τρίτη περίοδο δηλαδή, ουσιαστικά καθάρισε τον αγώνα, καθάρισε το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός που είχε πρώτο σκόρο τον Παπα-Νικολάου με 16 πόντους, Πάουλ και Τσεβίτη 14, Πρίτεζης 12, Άντιτς 10 για τον Ολυμπιακό με διψήφιο αριθμό πόντων, για τον Άρη Πελεκάνος 16, Πάσαλιτς 12, Ζήσης Αρικόπουλος με 10, ήταν η πρώτη σκόρερ για την ομάδα του Άρη. Πολύ καλή παρουσία από έναν πρώην ερυθρόλευκο, τον Μιχάλη Πελεκάνο. Ο Ολυμπιακός ο οποίος πάει την Τετάρτη στην Κροατία, θα αγωνιστεί την Πέμπτη απέναντι στην Τσεντεβίτα. Και ο Άρης ο οποίος θα υποδεχτεί τον Ίκαρο μέσα στην... μέσα στο Αλεξάνδριο την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σάββατο. Ένα σχόλιο πριν πάμε στον αγωνιστικό χώρο, γιατί βλέπω ότι ο Λένης Μενεγάκης θα έχει το Κώστα Παπα-Νικολάου μαζί του, αλλά αφού βγάλει κάποιες αναμνηστικές φωτογραφίες με κάποια πιτσιρίκια. Κώστα και Βασίλη. Ναι, Λεωνίδας, ακούμε, Λεωνίδας, ακούμε. Έβγαλε λοιπόν τις αναμνηστικές φωτογραφίες, Κώστα. Πρώτο σκόρερ, αλλά το σημαντικότερο είναι νομίζω ότι ο Ολυμπιακός συνεχίζει από τις 25 Οκτωβρίου, Σεπτεμβρίου μάλλον, 25 Σεπτεμβρίου να είναι αίτητος. Πολύ σημαντικό, κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό και κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό να το παίζεις και να σέβεσαι τον αντίπαλο που έχεις απέναντί σου. Δεν χρειάζεται ούτε να υποτιμάς κανέναν, ούτε να θεωρείς κάποιο παιχνίδι εύκολο. Εντάξει, δυστυχώς ξεκινήσαμε λίγο νοθρά σήμερα και δώσαμε στον Άρη ευκαιρία να είναι μέσα στο παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά από εκεί και πέρα συμμορφωθήκαμε αρκετά στην άμυνα, που ήταν το βασικό κομμάτι που θέλαμε να διορθώσουμε. Και έτσι βγήκαν και κάποια εύκολα καλάθια στον εμφυνιασμό, μας δώσανε μια διαφορά ασφαλείας. Λέμε και ξαναλέμε για την άμυνα, είναι τόσο σημαντικό τελικά αυτό το κομμάτι. Δεδομένου ότι στην επίθεση με τους 100 πόντους φαίνεται ότι πάτε με κλειστά μάτια. Θα πω ένα ρητό που λένε που υπάρχει στο μπάσκετ χρόνια τώρα. Η επίθεση δίνει νίκες, η άμυνα δίνει πρωταθλήματα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Και υπάρχει και το ανοιχτό μέτωπο της Ευρωλίγκας με τον Ολυμπιακό να συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις. Δεν ξέρω αν έχεις ψάξει λίγο και τα σταυρώματα εν ώψη της επόμενης φάσης. Αν δηλαδή όπως πάει, αν είστε πρώτοι, αν χάσει ένα παιχνίδι η Ζάλγκυρης, είστε έτοιμοι για Ρεάλ, για Τσέσκα. Που αυτό όμως σημαίνει ότι στην άλλη πλευρά του ταμπλό στα χιαστή παιχνίδια θα βρείτε καλύτερους αντιπάλους.
Εντάξει, κάθε πράγμα στο καιρό μας. Κοιτάμε τώρα το παιχνίδι με τη Τσεδεβίτα. Εκεί συγκεντρωνόμαστε, εκεί επικεντρωνόμαστε. Από αύριο ξεκινάμε τη δουλειά μας. Μόνο και μόνο αυτό το παιχνίδι. Είναι πολύ νωρίς. Έχουμε ακόμα δύο παιχνίδια. Να τελειώσουμε με το καλό, να, δούμε το, να κάνουμε τον απολογισμό, να δούμε πού τελείωσε ο όμιλος και μετά θα τα δούμε όλα. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Αυτά από τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Σε εξαιρετική κατάσταση, κύριε Φραγκιά. Παπα-Νικολάου. Είναι μπράβο του. Σε πάρα πάρα πολύ κατάσταση. Και επιθετικά και αμυντικά και βγάζει και ενέργεια, βοηθάει στα rebounds, σκοράρει, σουτάρει, κάνει τα πάντα και συμφέρει που λένε. Ένα τελευταίο σχόλιο πριν κλείσουμε από εδώ από το ΣΕΦ για το παιχνίδι. Δύο ομάδες με διαφορετικούς σαφέστατα στόχους. Ο Ολυμπιακός χωρίς να κουραστεί ιδιαίτερα πέτυχε μια εύκολη νίκη. Και ο Άρης σκέφτεται το μέλλον του που αυτή τη στιγμή όπως είναι τα πράγματα, όπως είπα την Κυριακή παίζει ένα μάτς ζωής και θανάτου απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο Ίκαρος. Λοιπόν, τα επόμενα μπασκετικά ραντεβού της ΕΡΤ είναι πολλά και από πολλές διοργανώσεις. Τετάρτη 7 η ώρα απευθείας από την ΕΤΕΝΑ Πανιώνιος θα αντιμετωπίσει την Οστάνδη για το Eurocup. 10 η ώρα στο ΆΚΑ την Παρασκευή απευθείας από την ΕΤΕΝΑ επίσης Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε για την Ευρωλίγκα. Το Σάββατο, Ηλυσιακός ΠΑΟΚ στις 5 η ώρα από την ΕΤ3, στις 7 από την ΕΤΕΝΑ, Πανελευθυνιακός Απόλλων Πατρών. Την Κυριακή στις 4, απευθείας μετάδοση από την ΕΤΕΝΑ από το Ρέθυμνο Ολυμπιακός. Αυτά από εμάς, από τον Λεωνίδα Μενεγάκη και τον Γιάννη Ράνια που ήταν στο ρεπορτάζ του αγωνιστικού χώρου, τον Βασίλη Φραγκιά που ήταν στο σχόλιο του αγώνα, τον Κώστα Σκουλά που ήταν στην περιγραφή και όλους όσοι εργάστηκαν για να βγει στον αέρα αυτή η μετάδοση. Καλό σας βράδυ από τον Πειραιά.